έπρεπε στην απολογία του ο 61χρονος τραυματιοφορέας που προφυλακίστηκε για την ασέλγεια σε βάρος ανήλικων κοριτσιών που βρίσκονταν υπό την επίρρεια νάρκωσης. Αποκλειστικό, τη λέει ο πατέρας 7χρονης που κατέθεσε ως μάρτυρας, καθώς την ίδια ημέρα η κόρη του υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ίδιο χειρουργείο όπου έγιναν οι καταγγελόμενες ασέλγιες πράξεις. Όλες οι εξελίξεις μετά τη νέα ποινική δίωξη εναντίον του Δημήτρη Λιγνάδη που ακολούθησε τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο Δέλτα Μη. Μαζί μας ο καταξιωμένος ποινικολόγος Γιάννης Βλάχος που εκπροσωπεί τον Δέλτα Μη αλλά και άλλους μηνυτές που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του σκηνοθέτη. Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το θησαυρό που έκρυβαν οι τραπεζικές θηρίδες που παραβιάστηκαν. Ποια η αξία των αντικειμένων που εκλάπησαν. Τρία χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, άνθρωποι που είδαν τις ζωές τους να γκρεμίζονται, έχασαν δικούς τους και έμειναν στο δρόμο ή έγιναν φιλοξενούμενοι, βρίσκονται τόσο καιρό μετά όμοιροι μιας σκληρής γραφειοκρατίας που τους κρατά έξω από τα σπίτια τους. Ο κύριος Αποστόλης, συνταξιούχος ναυτικός, στα 90 του παλεύει με τις λιγοστές οικονομίες του να ξαναφτιάξει το σπιτάκι που έγινε το λιμάνι του. Ο Νίκος έχει αφήσει ανέγκυχτη κάθε γωνιά του σπιτιού, μέσα στο οποίο βρήκε φρικτό θάνατο η μητέρα του. Ιστορίες ζωής και αλήθειες που συγκινούν αλλά και θυμώνουν. Αποστολή στην κυρία Παναγιά της Σαλονίσου, στο ιστορικό μοναστήρι Μετόχη του Αγίου Όρους, εκεί όπου το απέραντο γαλάζιο είναι η μοναδική συντροφιά για τους λιγοστούς μοναχούς που φυλάσσουν την πίστη τους. Τα ιστορικά κοιμήλια, η ανεκτήμητη θησαυρή, οι εξομολογήσεις των ψαράδων. Μια μοναδική ξενάγηση από τον πατέρα Ονούφριο, μόνο στην κάμερα της εκπομπής μας και τον Γιώργο Σόμπολο. Μεσημέρι και καλό, καλό, αληθινό πρωταπριλιάτικο μήνα. Κάθε πρώτη του μήνα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, με τις Καριώκες Μπακάλογλου και με τον πρώτο και μοναδικό καλεσμένο που όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν εδώ και μου το θύμισε και το Facebook σήμερα. Αυτή τη χρονιά από μακριά, ο κύριος Πάνος Σόβολος. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό και δημιουργικό μήνα, Ζήνα. Καλή και δημιουργική άνοιξη. Τι ψέμα θα πούμε σήμερα ως πρωταπριλιά, αλλά ξέχασα, συγγνώμη. Εδώ δεν λέτε ψέματα εσείς, εδώ εσείς είστε αλήθειες με τη Ζήνα. Λέω να πρωτοτυπήσουμε και να πούμε κανένα. Όχι, δεν λέτε ψέματα εσείς. Εντάξει, όμως τα ήθη και τα έθιμα της φυλής μας πάντα πρέπει να τα τηρούμε. Έτσι. Δεν χάθει ο κόσμος να πούμε κανένα ψεματάκι. Εμβολιαστήκατε? Ολοκλήρωσα και το δεύτερο εμβόλιο. Οπότε είμαι ok. Βέβαια δεν μπορεί να πεις 100% δεν μπορεί να πεις ότι είσαι εντάξει, γιατί δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει αυτή η παλιό αρρώστια, ο παλιό ιός που λέμε. Και αν υπάρξει μετάλλαξη. Κύριε Σόμπολε, τα θέματα είναι πολλά και αποκαλυπτικά. Θα πω όμως ότι όπως το γνωρίζετε, κάθε πρώτη του μήνα όλα τα χρόνια δίνουμε ένα θρησκευτικό στίγμα. Και ο Απρίλης είναι ο μήνας της κατάνοιξης, του Πάσχα σιγά σιγά, των χαιρετισμών, των βαΐων. Και αυτή τη φορά την έκπληξη την κάνει ο γιος σας, ο Γιώργος Σόμπολος, όπου ταξίδεψε
στις δικές μου πατρίδες, τις Σποράδες. Και πήγε εκεί σε αυτό το νησάκι, στην Κυραπαναγιά, μεταξύ Σκοπέλου και Αλονίσου, και σε αυτό το μοναστήρι που ανήκει στο Άγιο Όρος, το άνοιξε, και μας ξεναγεί σε εικόνες μοναδικές, δίπλα από το θαλάσσιο πάρκο. Πραγματικά θα απολαύσετε ένα ταξίδι εντελώς διαφορετικό και, όπως λένε στην περιοχή, αγριοκάτσικο, σαν το αγριοκάτσικο της περιοχής, δεν έχει, επειδή το είδαμε τώρα στα πλάνα, που αγνατεύει το έτσι, το Αιγαίο Πέλαγος. Πάντως τα ιερά και όσια, Ζήνα, εγώ λέω πάντα, τα ιερά και όσια της φυλής μας θα πρέπει να τα τηρούμε πάντα σε όλη μας τη ζωή με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι. Πάντοτε. Θα τα πούμε σε λίγο, θα ξεδιπλώσουμε από τη φαρέτρα μας όλες τις αποκλειστικές ειδήσεις και τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Ο Σπύρος Χαριτάτος είναι και σήμερα στην παρέα μας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Μόνο χαμόγελα και χαρές σε ένα κλίμα κατάνοιξης. Ακριβώς, αυτό θα πει και ο Γιώργος Καραϊβάς. Με συνδυασμός. Αψευδής μάρτυρας. Λοιπόν, όμως, κοιτάξτε να δείτε, σε λίγο περιμένουμε και τον Πέτρο Κουσουλό στην παρέα μας, αλλά και τον Βασίλειο Ταοξή. Έχει φέρει ήδη τις ορχιδέες του. Είπαμε, ξεκινάμε το μήνα μας όπως πρέπει, αλλά στην παρέα μας σήμερα φέραμε μια γυναίκα που εκτιμώ ιδιαιτέρως. Μια γυναίκα φως. Έχει έτσι αυτή τη λάμψη της ψυχής που εκπέμπεται στα μάτια της πάντα. Την έχω αγαπήσει αυτό το διάστημα που συμπορευτήκαμε. Έχει μάθει να αγαπά τη γυναίκα μέσα από τις ψυχοθεραπείες της και μέσα από την δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της, η Δήμητρα Ζάφυρα. Καλώς μας ήρθες. Θα σας σκοτώσω, τι είναι αυτά που λες. Και εγώ σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ περιόριστα για τα καλά σου λόγια. Καλό μήνα, φως στις καρδιές όλων, λίγο ακόμα υπομονή, λίγο χαμόγελο, θα τα καταφέρουμε όλοι να πάμε λίγο παρακάτω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θέλω να μου πεις πού έχουν φτάσει οι αντοχές των ανθρώπων σήμερα και πώς θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Να πω ένα καλό μεσημέρι και στην Γεωργία Χαλκιά, που επειδή θα είμαστε πέντε εδώ και μία εγώ έξι, η Γεωργία μας είναι από την αίθουσα σύνταξη σήμερα, που σε λίγο τη θέση της θα πάρει η Ρία Τσοχαντάρη. Γεωργία. Ζήνα, νέος μήνας, νέες στιγμές, μακάρι να είναι και μόνο ευχάριστες, και να σου διαβάσω ένα σύντομο μήνυμα από τον κύριο Πέτρο και τη Σάμο. Ζήνα, ευχαριστούμε γιατί μας δίνετε κουράγιο με την τσίχρεμη ματιά σας καθημερινά. Κοίταξε να δεις, εδώ έτσι είναι αυτές οι σχέσεις, είναι πολύ αγαπησιάρικες, είναι διαφορετικές. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε πορευτεί αυτά τα έξι χρόνια, με ανθρώπους που μας αγαπούν, και έτσι πάντα ανοίγουμε το σπιτικό μας κάθε πρώτη του μήνα και όπου μας βγάλει η εκπομπή. Και επειδή στο όπου μας βγάλει η εκπομπή πρώτη του μήνα χωρίς Βασίλη Ταοξή δεν υπάρχει, θέλω είσοδο, θέλω το τραγούδι Νίκο Τρυφωνόπουλε που έχουμε πει για να μπει ο κύριος Ταοξής. Παρακαλώ. Βάλτε τον μέσα, δεν πειράζει που δεν έχει μικρόφωνο. Παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αρνείτε. Καλό μήνα. Κύριε Ταοξή μου, καθίστε. Δεν έχετε μικρόφωνο, αλλά εγώ θέλω να πω τον καλό μήνα μαζί σας, να πάω έτσι διαφημίσεις. Πάρτε το χειροφύλημα πίσω, δεν κάνει λόγω COVID. Δεν το παίρνω. Δεν το παίρνω, λέει. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Όλες οι εξελίξεις μετά τη νέα ποινική δίωξη εναντίον του Δημήτρη Λιγνάδη, που ακολούθησε τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο Δέλτα Μη. Μαζί μας ο καταξιωμένος ποινικολόγος Γιάννης Βλάχος, που εκπροσωπεί τον Δέλτα Μη, αλλά και άλλους μηνυτές που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του σκηνοθέτη. Τρία χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, άνθρωποι που είδαν τις ζωές τους να γκρεμίζονται, έχασαν δικούς τους και έμειναν στο δρόμο ή έγιναν φιλοξενούμενοι, βρίσκονται τόσο καιρό μετά
όμοιροι μιας σκληρής γραφειοκρατίας που τους κρατά έξω από τα σπίτια τους. Ο κύριος Αποστόλης, συνταξιούχος ναυτικός, στα 90 του παλεύει με τις λιγοστές οικονομίες του να ξαναφτιάξει το σπιτάκι που έγινε το λιμάνι του. Ο Νίκος έχει αφήσει ανέγκυχτη κάθε γωνιά του σπιτιού, μέσα στο οποίο βρήκε φρικτό θάνατο η μητέρα του. Ιστορίες ζωής και αλήθειες που συγκινούν αλλά και θυμώνουν. Αλήθειες που συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις υποσχέσεις. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ταοξής λοιπόν είναι στην παρέα μας. Να κάνω κύκλο για όσους μπήκαν τώρα. Η κυρία Ζάφυρα, ο Γιώργος Καραϊβάς, ο Πέτρος Κουσουλός, ο Σπύρος Χαριτάτος, ο κύριος Πάνος Σόμπολος. Και να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Βλάχο, εγκυρότατο ποινικολόγο στην παρέα μας. Εξαιρετικό και συνάδελφος. Έτσι, μπράβο, τιμά, να τα λέμε. Τιμά την έννοια του δικηγόρου και του συνάδελφου. Κύριε Βλάχο, θα έχουμε πολλά να πούμε. Επιτέλους τα λέμε. Κατηγορηθήκαμε ότι σε πολύ λίγο, λοιπόν, δώστε μας τα περιθώρια, ένα δεκάλεπτο, γιατί έχουμε προγραμματισμένο ραντεβού και θα είμαστε στην παρέα σας σχεδόν 12.30. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Λάσκο, καθώς χθες απευθείας σύνδεση η Κατερίνα Σουλιώτη τον συνάντησε έξω από το Εθνικό Θέατρο, όπου είχαμε επιτέλους την υπογραφή της σύμβασης. Για σας τους ηθοποιούς. Ναι, γεια σας, καλησπέρα, καλό μήνα. Γεια σου, Άρη. Χρόνια πολλά στους φίλους μου, τον Χαράλαμπο και τον Νικόλα που έχουν γενέθλια σήμερα, να το πω και αυτό, γιατί λένε θα μας τα πεις και live στην τηλεόραση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Άρη. Πάμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε να συζητήσουμε, καθώς νέα στοιχεία και καταγγελίες. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ταοξή, γιατί κι εσείς με τον κύριο Καρκά είχατε γνωριστεί και με τον Σπύρο Μπιμπίλα και είχατε γίνει έτσι μια οικογένεια. Είχαμε έρθει πολύ κοντά. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να μας πει ο Άρης. Μου έχεις επιτρέψει τον ελληνικό Άρη μου και από την προηγούμενη φορά, οπότε τον υιοθετώ και τον κρατώ. Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα και αν υπάρχουν νέες καταγγελίες, αν οι καταγγελίες έχουν έτσι, είναι λιγότερες πια και αν υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που έχουν αναλάβει όλη αυτή την υπόθεση. Οι καταγγελίες έχουν πέσει ο ρυθμός τους, ενώ κάπως έχει σταματήσει να έχει μειωθεί η εισρωή των καταγγελιών. Τώρα είμαστε στο κλείσιμο της εξέτασης τριών υποθέσεων από το πειθαρχικό. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα, θα περάσουμε στο στάδιο της απόφασης πια, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από μια γενική συνέλευση. Έχουμε 3-4 υποθέσεις που δεν είναι μέλη μας, αφορά σε σκηνοθέτες, σεναριογράφους, θέλω να πω άλλα πράγματα που θα συζητηθούν στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση, που είναι, αν όλα πάνε καλά, την άλλη Κυριακή, στις 11 Απριλίου. Και είναι και υπόθεση, όπου το ξέρετε και από δημόσια ανακοίνωσή μας, του κ. Λιγνάδη, η οποία την έχουμε κατευθείαν, θα την πάμε κατευθείαν στη Γενική Συνέλευση, χωρίς κάποια περαιτέρω διερεύνηση από το πειθαρχικό. Παρότι βέβαια ξέρετε, κύριε Λάσκο, ότι ο κ. Λιγνάδης κατηγόρησε τον πρόεδρό σας, τον κύριο Μπιμπίλα, ότι ουσιαστικά εκείνος έστησε όλο αυτό, κύριε Ταοξή. Δεν ξέρω τι θέλετε να συζητήσουμε. Πού να ξέρει ο κύριος Μπιμπίλας, ο κύριος Λάσκος. Ότι στο μέλλον θα εμπλακείτε και εσείς σε αυτή την υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Πού να ξέρει ο κύριος Μπιμπίλας, ο κύριος Λάσκος και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, του ΣΕΗ και γενικώς ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ηθοποιών, ότι έχουν μεσολαβήσει γεγονότα πριν από 15 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια ή πρόσφατα. Το 1984, ναι, κύριε Ταούξη. Ακριβώς. Και ότι αυτή τα φερόμενα, προσέχω εξαιρετικά τις λέξεις μου, τα φερόμενα θύματα και καταγγείλαντες, το συγκεκριμένο ηθοποιό, παύλα σκηνοθέτη, παύλα διευθυντή, θα προσφύγουν στην εισαγγελία. Δηλαδή ο Σπύρος Μπιμπίλας, που είναι μια ψυχούλα που βοηθάει όλους τους συναδέλφους του, τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους του, που καλεί ανθρώπους να βοηθήσουν, να συνδράμουν στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης που βιώνουν όλοι οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί. Πού να ήξερε ο Σπύρος ο Μπιμπίλας. Εγκαλείται όμως και εγκαλείται και στις πρόσφατες εξηγήσεις οποίες έδωσε εγώ ο κύριος Λιγνάδης για τη μήνυση του εντολέως του κύριου Βλάχου. Γιατί ακούστε τι λέει ο κύριος Λιγνάδης. Έτσι, το σχολιάσαμε και για κάποιον που δεν το γνωρίζει και έχει μπει τώρα στην παρέα μας, καλό είναι να το πει. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του ΔΜ, τον οποίο τον εκπροσωπεί ο κύριος Βλάχος. Λέει λοιπόν στις έγγραφες εξηγήσεις του ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται να έχει σχέση στο παρελθόν με μία κοπέλα, η οποία κοπέλα στη συνέχεια
σύναψε σχέση και δεσμό και γάμο, δεν ξέρω εγώ, με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος αυτός καλλιτέχνης είναι κολλητός και συμφοιτητής του κύριου Μπιμπίλα και ως εκ τούτου ο κύριος Μπιμπίλας κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Αυτά έχουν καταγραφεί επίσημα σε δικόγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί. Εσείς, κύριε Ταούκο, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι... κύριο Μπιμπίλα, ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι ουσιαστικά σενάρια. Ουσιαστικά θα προσπαθήσετε να διαχωρίσετε όλους αυτούς τους φακέλους, θα μπείτε σε αυτή την υπόθεση. Δείτε κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τις καταγγελίες τις διαβιβάζει ως έχει νομική και ηθική και εισαγγελία. Κοινωνική υποχρέωση στην εισαγγελία. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Δεν συνιστούν λαϊκά δικαστήρια για να δικάσουν τον κάθε καταγγελόμενο και δεν αναμειγνύονται σε τίποτα περαιτέρω. Τώρα, οι αναφορές στον κύριο Μπιμπίλα... Εγώ με την απλή δική μου νομική εμπειρία και γνώση που έχω, μετριοπαθώς το λέω, θαρώ πως αυτοί οι υπερασπιστικοί πομφόλγες είναι απλά και μόνο προς το Θεαθήνε. Βεβαίως, ο κάθε κατηγορούμενος και ο κάθε συνήγορος υπεράσπισης... Θέλω να καταλάβω, κύριε Ταοξίμια, ναι, και σας έχουμε σήμερα εδώ. Είμαι εγώ που έχω καταγγείλει και η Δήμητρα, ναι, και ο Πέτρος και ο Σπύρος, ναι, και ο Γιώργος. Αν γνωρίζετε εμένα... Μισό λεπτάκι. Πάω λοιπόν να καταγγείλω και το στέλνω είτε μέσω mail, είτε γράφος, είτε με τον τρόπο που μου λέει το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών στο Σωματείο. Το Σωματείο λοιπόν βλέπει με τους νομικούς εκπροσώπους ποιες είναι να φτάσουν μέχρι την εισαγγελία και ποιες όχι. Αν όμως εγώ τώρα δεν έχω πάει στο ΣΕΗ και θέλω μόνη μου, γιατί υπάγομαι σε μια κατηγορία του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, να βρω ένα δικηγόρο και να πάω στην εισαγγελία. Μπορώ. Βεβαίως μπορείτε. Αυτό, και μπορεί δεν να πάει και να πάω μέσω του ΣΕΗ, δηλαδή. Όχι βέβαια. Μα πάρα πολλοί από τους καταγγείλαντες, όχι μόνο ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, μα και άλλα διαφορετικά πρόσωπα, βγήκαν από μόνα τους και στα social media και στην τηλεόραση και στην εισαγγελία και κατέδωσαν άλλο στα social και άλλο να το φτάσω ώστε μπορεί κάποια στιγμή εγώ να φοβάμαι και παρουσία του κυρίου Λάσκου το λέω. Προφανώς ότι ενδεχομένως και μου τη φτάσουν την καταγγελία μέχρι τον εισαγγελέα, μέχρι εκεί που πρέπει και θέλω να πάρω τον κύριο Ταοξή, τον κύριο Βλάχο που θα δούμε σε λίγο, ένα δικηγόρο που θα επιλέξω, τον κύριο Γόγο, τον κύριο Παραστατίδη, την κυρία Γερογιάννη, και να φτάσω ως εκεί. Μα νομίζω ότι και στην υπόθεση Ζήνα του κύριου Λιγνάδη πολλά από τα φερόμενα οστήματα δεν έχουν καταγγείλει αυτά τα οποία φέρονται να υπέστησαν στο ΣΕΗ, πήγαν απευθείας σε γενικές αστυνομίες. Μα δεν είχαν σχέση με το ΣΕΗ. Μέσο, δεν είχαν, έτσι, δεν είχαν την Λάσκο, ιδιότητα του ηθοποιού. Ακριβώς. Και έτσι, δεν είναι και μέλη μας. Έτσι, έτσι, άνθρωποι, και μέλη, οι τρεις μηνυτές δεν είναι καν μέλη μας. Θέλω να πω, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στο σωματείο επειδή οι καταγγελίες τους αφορούν μέλος μας. Αλλά είναι άνθρωποι, κάποιοι κατοικούν και στο εξωτερικό. Δεν είχαμε καμία σχέση. Δηλαδή, όλη αυτή, για μας, όλη αυτή η ιστορία, γιατί περί ιστορίας πρόκειται, ότι το Σωματείο κατασκευάζει αυτές τις καταγγελίες και κάπως ξεκινήσαμε μια διαδικασία εν μέσω πανδημίας και εν μέσω πρωτοφανούς ανεργίας των ηθοποιών. Άλλη δουλειά δεν είχαμε από το να ασχοληθούμε με το να ασπηλώσουμε ανθρώπους που διοικούν θεσμούς με τους οποίους ούτως ή άλλως εμείς πρέπει, όπως είδατε και χτες, να συνδιαλλαγούμε και να υπογράψουμε συμβάσεις. Έτσι δηλαδή, αυτά είναι λίγο. Θέλω... Τα κόλουθα μεταξύ τους αποδεικνύονται, θέλω να πω, αν μπούμε στη διαδικασία, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εγώ το είπα και χθες στο Q που έδωσα στην κυρία Σουλιώτη. Πρέπει επιτέλους να προστατευτούν και οι θεσμοί. Δηλαδή, και ο κύριος Λιγνάδης, ως πρώην διευθυντής του, πριν παραιτηθεί, του θεσμού του Εθνικού Θεάτρου, πρέπει να τον προστατεύσει, όπως πρέπει να προστατεύσει και το σωματείο, στο οποίο ήταν μέλος και είναι μέλος ακόμα, μέχρι και αν διαγραφεί. Γιατί οι θεσμοί είναι τα πρόσωπα. Έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε σε αυτή τη γη για πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ας μην... Την άλλη, κύριε Λάσκο, ξέρετε ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα του κατηγορούμενου να λέει οτιδήποτε του κατέβει στο κεφάλι. Έτσι, και οτιδήποτε θέλει, προκειμένου να υπερασπιστεί και εκείνο τον εαυτό. Επειδή έχουμε εδώ μια γυναίκα, τη Δήμητρα, και έχει ασχοληθεί με τις ψυχές των ανθρώπων και δει των γυναικών και των ανδρών, θέλω να μου πεις, Δήμητρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κανείς να κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Γιατί εδώ είχαμε πόσα χρόνια ανθρώπους που είχαν βιαστεί και ψυχικά και σωματικά και έφτασαν πολλά χρόνια μετά να το καταγγείλουν και να αμφισβητηθούν. Και θέλω μετά και ένα σχόλιο από τον κύριο Σόμπολο και να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Βλάχο. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λάσκο και θα απαντήσω σε σένα σύντομα. Βεβαίως. Πώς λαμβάνετε την απόφαση για την παραποπή στην εισαγγελία, αν γίνεται κατά βάση προτεραιότητας ή σοβαρότητας και πώς το κρίνετε αυτό.
φεύγω και πάω σε αυτό που με ρώτησε, Ζήνα. Οτιδήποτε τραυματικό περνάει κάποιος, να ξέρεις ότι το τραύμα από ένα σημείο και μετά αποκτά μια αυτονομία και γίνεται μια ξεχωριστή οντότητα που το σέρνει ο άνθρωπος μαζί του σε όλη τη ζωή. Το ξεχνάει. Δηλαδή, θέλω να σου πω γιατί κάναμε μια κουβέντα χτες. Εγώ λοιπόν λέω ότι μου συνέβη το 2016. Δίνω λοιπόν μια συνέντευξη και λέω συνέβη το 2016. Μετά όμως βάζω τα γεγονότα σιγά σιγά και θυμάμαι ότι δεν ήταν τελικά το 2016, ήταν το 2018. Συμβαίνει αυτό στα θύματα. Γιατί σε μένα, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, και οφείλω να το πω, ως άνθρωπος συμβαίνει να ξεχνάω τις ημερομηνίες. Για να το για κομμάτια λίγο που δεν θέλω να θυμάμαι. Πιο οικείο σε εμάς, που μπορεί να μην έχουμε περάσει τόσο δύσκολα, σκεφτείτε ότι πράγματα για τα οποία έχουμε δυσκολευτεί πολύ, λίγο μας είναι θολά, ειδικά πράγματα που το ασυνείδητό μας έχει αναγκαστεί να αποθήσει, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή που συνέβη. Το τραύμα όμως είναι άχρονο. Το τραύμα δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έναρξης, αλλά μετά αποκτά μία αυτονομία που σου καθορίζει όλη τη ζωή, την προσωπικότητα και την ψυχολογική εξέλιξη με τέτοιο τρόπο, που δεν τον καταλαβαίνεις παρά μόνο μέσα σε μία θεραπεία και μία θεραπευτική σχέση. Το νιώθεις όμως ότι κάτι σου κρύβει? Δηλαδή έρχομαι εγώ εκείνη την ώρα που κάθομαι, ας πούμε, στο γραφείο σου για να σου πω για τις κρίσεις πανικού μου, για το άγχος, για το στρες. Αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι κάτι σου κρύβω, πότε? Αυτό είναι το από πάνω, η κρίση πανικού. Το τι είναι από κάτω, ή πόση κατάθλιψη ή τι τραυματικά πράγματα τα οποία το ψυχικό σου όργανο όταν σου συνέβη το υπέστη παθητικά και δεν μπόρεσε να το επεξεργαστεί. Εμείς δουλεύουμε με το από πάνω, αλλά από πίσω υπάρχουν άλλα πράγματα και υπάρχουν και κομμάτια προσωπικότητας, κομμάτια δυσκολία στην αυτοεκτίμηση. Πάμε. Βάζουμε μια ανατελή, γιατί σε λίγο όλη αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε με παρουσία του κυρίου Βλάχου. Θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Σόμπολο και αμέσως να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Βλάχου. Αυτή η πολύκροτη πλέον, όπως έχει εξελιχθεί υπόθεση, βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις από δικαστικής πλευράς. Πάντως, κύριε Σόμπολε, από τους ηθοποιούς που είχαν κατηγορηθεί δημόσια, δεν έχει ασκηθεί αυτή τη στιγμή ούτε δίωξη, ούτε τίποτα. Με μία υπόθεση η οποία εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, αλλά δεν έχουμε όχι τίποτα ακόμα, είναι στο πλαίσιο της προκατακτικής ακόμα έρευνας, η οποία γίνεται από τους εισαγγελείς. Πάμε να βάλουμε, κύριε Λάσκο, δεν ξέρω αν θέλετε να παραμείνετε στην παρέα μας και αν θέλετε να παρέμβετε. Να απαντήσω λίγο στο ερώτημα που απάντησε πριν. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μια εισαγγελική παραγγελία. Οτιδήποτε έχει σχέση με προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας πηγαίνει απευθείας. Δεν είμαστε νομικοί να το κρίνουμε αν έχει παραγραφεί. Κάποιες γνώσεις έχουμε, εγώ και ο Σπύρος και άλλοι μες στο διοικητικό, είμαστε απόφοιτοι νομικής και έχουμε μια τριβή με τα πράγματα. Πάνω σε αυτό που είπα ακριβώς, το θέμα είναι ότι η βία και το τραύμα πολλές φορές είναι αμυντικά, μας συμβαίνουν σε αυτό που λέμε τρυφερές ηλικίες. Είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει κανείς να έχει τα αντανακλαστικά και τα εργαλεία να το διαχωρίσει από μια πρέπουσα συμπεριφορά, που μπορεί να πάρει πολλά χρόνια να φτάσει στα 30-35 για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που του συνέβη στα 17 ήταν μια μη πρέπουσα συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο δυστυχώς τα πιο πολλά είναι παραγεγραμμένα που έχουν έρθει στο σωματείο και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Και γι' αυτό το λόγο μόνο από το πειθαρχικό μπορεί να λύσει κάπως τα προβλήματα. Μένετε στην παρέα. Μια κουβέντα να πω μόνο, μια και είναι ο Άρης παρόν. Δεν θα φύγει ο Άρης, αυτό θα παραμείνει. Να πω επί τούτης ότι την επίθεση κατά του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και κατά του Πρόεδρου του κ. Σπύρου Μπιμπίλα τη θεωρώ και αδίκη και νομικά ανυπόστατη. Ωραία. Έτσι. Ακούστε τώρα, επειδή είναι ο κύριος Βλάχος στην παρέα μας και μας δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από όλα αυτά που έχουν καταγγελθεί και που έχουν ακουστεί, θέλω να του δώσω πολύ χρόνο γι' αυτό και θέλω να τον έχουμε στην παρέα μας από εδώ και πέρα. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να διακόψω καθόλου τα ερωτήματα που θα του θέσετε, τόσο ο Σπύρος Χαριτάτος και εσύ Πέτρο και εσύ Βασίλη μου, γιατί και ο Γιώργος, γιατί τα κατέχετε πιο καλά από μένα αυτά τα θέματα. Θέλω να ακούσουμε μόνο τι είπε ο κύριος Κούγιας στο στρατή Λιμιό μετά τη νέα ποινική δίωξη, για να μην διακόψουμε καθόλου την κουβέντα μας. Παρακαλώ. Τώρα έχουμε την τελευταία εξέλιξη με τη νέα μήνυση που ασκήθηκε με... Δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, είναι μια γελία ιστορία. Είναι από τις υποθέσεις που έκαναν το μύθο του Κούγια. Τρομερές υποθέσεις που αθώνουν την κατηγορούμενη. Που πιστεύετε επομένως ότι από τη στιγμή όμως που ασκήθηκε ποινική δίωξη... Δεν ασκήθηκε μια ποινική δίωξη. Δεν καταλάβετε κάτι. Από τις ποινικές διώξεις στα δικαστήρια
Μόνο το 10% γίνεται δεκτό. Άρα αυτό περαιτέρω στην υπόθεση δεν επιβαρύνει τη θέση του εντολέας. Και οι προηγούμενες το ίδιο είναι. Πλάκα. Δεν είναι δηλαδή υποθέσεις. Τι να σου πω τώρα. Μόνο και μόνο να τους δεις αυτούς. Καταλαβαίνεις. Άρα το από εδώ και πέρα πώς θα το διαχειριστείτε σε νομικό επίπεδο. Μηνύστε εναντίον τους. Άρα η απάντησή σας θα είναι αυτή. Ναι, περιμένουμε να πάρουμε τα δίκαια σε όλους. Με μηνύστε εναντίον τους. Ο εντολέας σας έχει ενημερωθεί και για την τελευταία αυτή εξέλιξη. Πώς το ξέρω. Εναντίον τους, λοιπόν, κύριε Βλάχο, και στους ανθρώπους που ουσιαστικά εσείς υπερασπίζεστε. Ένα πρώτο σχόλιο και αμέσως μετά τα ερωτήματα. Καταρχάς, ευχαριστώ που μου δώσατε την τιμή και την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση. Θέλω πραγματικά να πούμε αλήθειες. Και όχι πρωταπριλιάτικες αλήθειες. Για να εγώ να σας πω, κύριε Βλάχο, θα κάνω χιούμορ τώρα. Τις άλλες μέρες, δεν λέγονται αλήθειες. Εδώ... Λέγονται από ψέματα έως αλήθειες. Εγώ θα κάνω λίγο χιούμορ μόνο για να πάμε. Να πω ότι χθες που μου είπαν ότι ο κύριος Βλάχος θα είναι στην παρέα μας, επειδή ξέρετε ότι σας έχω κάνει πολλές φορές την πρόσκληση, λέω μάλλον είναι πρωταπριλιάτικο. Δεν θα είναι. Οπότε είστε λοιπόν σήμερα και δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Να πούμε όχι, από όχι, όχι. Επέλεξα φαίνεται υποσυνείδητα την ημέρα ώστε να πούμε την πρωταπριλιά της αλήθειας που δεν λέγονται τις άλλες ημέρες. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς και στους συνεργάτες. Λοιπόν, πάμε. Εγώ καταρχήν θα σας πω ότι. Θα ήθελα να αποφύγω την οποιαδήποτε παρέμβαση εκ μέρους της στήριξης της κατηγορίας στη συγκεκριμένη υπόθεση, στη δημοσιότητα, όμως υποχρεώνομαι να το κάνω, διότι εδώ και μέρες και εδώ και εβδομάδες γίνεται συνειδητή και μαζική διαρροή στοιχείων της δικογραφίας και ακολουθεί μετά μια εκλαΐκευση του περιεχομένου της δικογραφίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία με υποχρεώνει και εμένα για να τιμήσω την εντολή που έχω αναλάβει, να αρθρώσω και έναν αντίλογο. Ξέρετε πόσο φιδωλός είμαι στο να διεξάγω αυτό που λέμε τηλεοπτική δίκη και είναι λάθος αυτό που γίνεται. Όμως δεν ήταν δική μας ευθύνη ότι διέρευσε μαζικά σε όλους τους δημοσιογράφους το υπόμνημα εξηγήσεων στην πρόσφατη μήνυση του κ. Λιγνάδη. Πριν όμως προχωρήσω, θα μου δώσει την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι έχω την εντολή να το πω δημοσίως. Επικοινώνησα με τον εντολέα μου, έναν εκ των εντολέων μου, ο οποίος ζει στη Σουηδία, τον 25χρονο, ο οποίος πληγώθηκε πάρα πολύ από αυτό που είπε ο συνήγορος υπεράσπισης, τον αποκάλεσε κλέφτη, ότι συμπεριφέρθηκε ως κλέφτης, ότι εμφανίστηκε νυκταίος στην ανακρίτρια, έδωσε μεσάνυχτα κατάθεση και εξαφανίστηκε ξανά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν συμπεριφέρεται ο κλέφτης όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε προσκεκλημένος από την ανάκριση. Στη μία η ώρα το μεσημέρι χτύπησε την πόρτα, του ανοίξανε την πόρτα, έδωσε την κατάθεσή του, η οποία ολοκληρώθηκε στις 7 και αποχώρησε και παρέμεινε και δύο μέρες ακόμη στην Ελλάδα για να διεκπαιρεώσει υποθέσεις του. Ο κλέφτης, κυρία Κουτσελίνη, συμπεριφέρεται αλλιώς. Εμφανίζεται απρόσκλητος, αυθαίρετα, δεν μπαίνει από την πόρτα, δεν τη χτυπάει, αλλά πηδάει το φράχτη. Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι η συμπεριφορά του κλέφτη. Ο κλέφτης πηγαίνει και παραμονεύει πίσω από κλειστές πόρτες. Για το φράχτη πάντως το κατάλαβα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα πω τίποτα παρακάτω. Νομίζω ότι είναι αήθες. Αφήνεται αιχμή, εχμάρα. Αφήνεται αιχμή, κύριε Βλάχο. Γιατί, για τους κλέφτες. Όχι, ποιος. Εγώ είπα για αυτούς που συμπεριφέρονται ως κλέφτες. Ποιος λέτε για τον κύριο Κούγια, επειδή είπε ότι κρυφάκουσε από ένστικτο. Όχι, δεν λέω. Όχι, κρύτρια, κύριε Βλάχο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Τον κύριο Κούγια τον εκτιμώ και τον τιμώ σαν συνάδελφο. Ναι, αλλά το υπονοούμε το ρίξατε. Και καλά κάνατε, βέβαια. Εντάξει. Όχι, δεν ρίξα απολύτως τίποτα. Εγώ σας είπα πώς συμπεριφέρονται επίσης, οι κλέφτες. Δεν υπάρχει λόγος να. Ότι ο εντολέας σας μπορεί να πάει να καταθέσει όποτε θέλει, σύμφωνα με την ανακρίτρια και τελείωσε εκεί. Το τι κάνει ο κ. Κούγια και πώς το χαρακτηρίζει, καλά κάνετε και τα απαντάτε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχετε λόγο να αμυνθείτε εσείς ο εντολέας σας αυτό. Απαντώ εις εκτέλεση εντολής. Ειλικρινώς. Τον κύριο Κούγια απαντάτε, δηλαδή. Ο άνθρωπος μαζί μου και μου είπε, σε παρακαλώ, υπερασπίσου την τιμή μου. Δεν ήρθα ούτε νύχτα. Μα είναι ούτε δυνατόν τώρα, κύριε Βλάχο, σοβαρά να το. Είναι ένας άνθρωπος 25χρονος που έχει καταθέσει μήνυση, έχει καταθέσει μάρτυρα, να χαρακτηρίζεται κλέφτης, δηλαδή και να συζητάμε σοβαρά επ' αυτό. Λέω, λοιπόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κλήθηκε από την ανακρίτρια, λοιπόν. Έκανε το χρέος του, κουβαλάει τον δικό του σταυρό και αυτά τα οποία έχει καταθέσει είναι συγκλονιστικά. Και... Τώρα αυτά περί κλεφτών και τα υπόλοιπα. Ναι, κύριε Βλάχο. Ναι, κύριε Βλάχο. Όσο για τα υπόλοιπα, για να ολοκληρώσω το σχόλιο μου, εν γέννη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση στη δημοσιότητα. Μια υπόθεση η οποία τίνει, αν ακολουθηθεί αυτή η τακτική, να έχουμε το τέλειο έγκλημα, δηλαδή να έχουμε θύματα χωρίς θύτες,
Αυτό λοιπόν δεν θα το επιτρέψουμε εμείς από την πλευρά της στήριξης κατηγορίας, αλλά ούτε και η δικαιοσύνη είναι ο ρόλος της να αντιστρέφει τους ρόλους. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι με ψυχραιμία πρέπει να προχωρήσουμε, να μην τορπιλίζουμε τις υποθέσεις, τις ποινικές και μάλιστα τέτοια σοβαρότητας με δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες δείχνουν ή μη τι άλλο εμπάθεια. Δεν είναι τρόπος να χαρακτηρίζει γελίες τις καταθέσεις των θυμάτων οι οποίοι έχουν υποστεί βιασμό. Ας έρθει κάποιος στην ψυχή και στο σώμα αυτού του ανθρώπου για να κατανοήσει τι υπέρβαση ψυχική και πνευματική προϋποθέτει το να αποτανθεί σε ένα δικηγόρο και μέσω του δικηγόρου στην δικαιοσύνη και να εκθέσει ενός τέτοιου είδους και φύσεως πάθημα. Δεν είναι εύκολο. Δεν το κάνει κανείς ούτε για να συνωμοτήσει με τον πρόεδρο του ΣΕΗ. Κύριε Βλάχο, έχουμε εδώ την κυρία Ζάφυρα και είναι πολύ αξιόλογη ψυχολόγος. Συνεργάζεται. Είδα και ήδη έκανε το σχόλιο περί... Έτσι. Ακούτε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα κανείς να καταγγείλει. Δεν θα κάνω μια αμιγώς ψυχολογική παρέμβαση, περισσότερο νομική, ότι θεωρώ ότι είναι και παλιά υπερασπιστική τακτική να μειώνει την αξιοπιστία μαρτύρων. Αλλά αυτό πάντα γίνεται. Έτσι, πάντα γίνεται. Είναι παλιό ο κόλπο. Η κατατρομοκράτηση. Εγώ εκεί θέλω να πάμε λίγο, Ζήνα, αν μου επιτρέπεις. Γιατί ακούσαμε στη δήλωση του κύριου Κούγια στην εκπομπή μας, ο Στρατή Λιμνιών, να λέει ότι θα μηνύσει όλους όσοι τον έχουν καταγγείλει. Και θα ήθελα μια τοποθέτηση επ' αυτού, κύριε Βλάχο. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης όλων όσοι έχουν συνεισφέρει μέχρι στιγμής στην δικαιοσύνη. Λοιπόν, το γάρ πολίτης λείψος γεννά παραφροσύνη. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να συζητάμε και να απειλούμε και να τρομοκρατούμε τα θύματα. Είναι ιερό καθήκον του κατηγορουμένου απέναντι στον εαυτό του και στην ελευθερία του, το οποίο αναγνωρίζει ο νόμος και το Σύνταγμα το ίδιο, να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα και επιχειρήματα διαθέτει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όμως και αυτό ακόμη περιορίζεται. Όλοι οι άλλοι πολίτες, εάν ψευστούν ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουν συνέπειες. Ο κατηγορούμενος δικαιούται. Αυτό που δεν δικαιούται είναι ένα συκοφαντή. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια άλλη σελίδα και αντί να τρομοκρατούν αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται τα θύματα, θα μπορούσαν τώρα να αρχίσουν και τα θύματα να λένε: «Γεια, συγγνώμη, έχουμε ξεπεράσει πολύ συγκεκριμένα όρια». Ο κύριος Ταοξής, που είναι στην παρέα σας και είναι έγκριτος συνάδελφος ποινικολόγος, θα σας πει πολύ καλά ότι και ο κατηγορούμενος δεν δικαιούται να συκοφαντεί. Πρέπει να υπάρχει μια βάση στους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς. Αν λοιπόν αυτά που λέγονται περί συνωμοσίας του κυρίου Μπιμπίλα, του ΣΕΗ ολοκλήρου, της κοινωνίας όλων, αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τότε είναι συκοφαντικά. Και την ευθύνη για αυτό δεν του φέρουν τα θύματα. Του φέρουν αυτοί οι οποίοι μετέρχονται των συκοφαντιών. Έχει ο Γιώργος Καραϊβάς να σας θέσει ερωτήματα. Εγώ μόνο θα πω, ψαρεύετε μηνυτές? Όχι βέβαια. Όχι, να ρωτήσω. Απαντάω εγώ. Όχι βέβαια. Καλά κάνει και ρωτάει. Καλά κάνει και ρωτάει. Μισό λεπτό, αγαπητέ κύριε Ταοξή. Εδώ πέρα ο κύριος Κούγιας έχει πει και δημόσια ότι οι δικηγόροι σε συνεργασία με εμένα προσωπικά, ότι παίρνω εγώ από το χέρι τους μηνυτές, τους πηγαίνω στο γραφείο του κύριου Βλάχου και της κυρίας Κουρτέση και στη συνέχεια καταθέτουν μηνύσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό λοιπόν. Γι' αυτό και το θέτω σαν ερώτημα και αμέσως μετά, κύριε Ταοξή, είπε και το ποσοστό. Να απαντήσει. Το ψάρεμα. Και ο κύριος Σόμπος, να ακούω. Ναι. Εγώ. Ναι, εσύ, λοιπόν, κύριε, επειδή μου θέσατε το ερώτημα, σας λέω λοιπόν ότι το ψάρεμα γίνεται ή σε υγρό περιβάλλον, δηλαδή στη θάλασσα, ή τελευταίως μάθαμε και για άλλου είδους ψάρεμα που γίνεται στη στεριά και αφορά κάτι ανήλικα σε πλατείες. Εγώ για άλλου είδους ψάρεμα δεν ξέρω. Κύριε Σόμπολε, και αμέσως εσύ, Γιώργο μου. Σε συνέχεια με αυτά που είπε η ψυχολόγος μας, τα πολύ σωστά, ο παθών δεν ξεχνάει σ' όλη του τη ζωή αυτό που υπέστη. Ερώτηση τώρα προς τον κύριο Βλάχο. Έχει προηγούμενα ο πελάτης σας, ο εντολέας σας, με τον κατηγορούμενο και ήρθε από τη Σουηδία, έκανε ολόκληρο ταξίδι για να καταθέσει όσα έχει καταθέσει σε βάρος του κατηγορούμενου. Έχει προηγούμενα ο δικός σας, είχε με τις σχέσεις που είχε μαζί του, έχουν τσακωθεί, έχουν κάποιο λόγο δηλαδή ο ένας να αντιδικεί με τον άλλον? Κύριε Σόμπολε, όχι απλώς δεν έχουν προηγούμενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριμένος μηνυτής
είναι ένας άνθρωπος που έκανε αυτό το βήμα, έχοντας μετικήσει, έχοντας μεταναστεύσει από την Ελλάδα όπου γεννήθηκε και ζώντας εδώ και πολλά χρόνια στη Σουηδία και μη έχοντας καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Εν αντιθέσει, ο ίδιος με διαβεβαίωσε ότι αν ζούσε στην Ελλάδα, ήταν πολύ πιθανόν να μην είχε το θάρρος να έρθει και να καταγγείλει αυτά τα πράγματα, με αγνή, αγνότατη πρόθεση να εμποδίσει να συμβούν αυτά σε άλλα παιδιά, ό,τι συνέβη στην ίδια δική του 15 χρόνια, ήταν τότε στη δική του ηλικία. Όχι απλώς δεν έχουν προηγούμενα, αλλά δεν υπάρχει και κανένας οποιοδήποτε σύνδεσμος προσωπικός, επαγγελματικός. Αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι συνδέονται με τον κατηγορούμενο, είτε επαγγελματικά είτε κοινωνικά, είδαμε ότι έχουν πολλές αναστολές να καταθέσουν στη δικαιοσύνη, κάνουν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν βγαίνουν όμως να πάνε στην ανακρίτρια να καταθέσουν, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές τις σχέσεις. Εδώ λοιπόν απλώς δεν υπάρχει καμία σχέση. Απολύτως καμία. Ήταν αγνότατη η πρόθεση του ανθρώπου. Πρώτον, διότι ζητάει τη δικαίωση την προσωπική του. Και δεύτερον, δεν διότι κατέληξε όμως μόνο μέσα έναν εντολέα. Έχει δύο. Έχει δύο εντολείς ο κύριος Βλάχος, για να ξέρουμε. Δηλαδή, και αυτό ήταν τύπου ψαρεύει μηνυτές και βοηθός του είναι ο κύριος Κουσουλός. Εγώ είμαι ο εγκέφαλος και ο βοηθός μου είναι ο κύριος Βλάχος. Ανάποδα τα είπα, συγγνώμη. Κύριε Βλάχο, εγώ σας. Κύριε Κουτσελίνη. Ανέβασα λίγο. Κύριε Κουτσελίνη, επειδή εδώ έχουν ακουστεί ανήκουστα πράγματα. Ο κύριος Κουσουλός που είναι στην παρέα σας, έγκριτος και αυτός δημοσιογράφος δικός σας. Δεν είναι συνεργάτης μας, βέβαια, να το πω. Είναι. Όχι, συνάδελφος είπα. Συνάδελφος. Το καταλαβαίνω για να μην θεωρείτε ότι. Απλώς το διευκρινίζω. Ο οποίος κάνει εξαιρετικό δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και αυτός έπεσε στο πεδίο βολής των άσφαιρων πυρών που εκτοξεύονται συνεχώς. Ότι και καλά έχει συνωμοτήσει, δεν ξέρω με ποιον, για να βλάψει ποιον. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αντί να έχουμε την ψυχραιμία να οδηγήσουμε μια υπόθεση στην κρίση της δικαιοσύνης και εάν μεν ευσταθεί η κατηγορία να υπάρξουν συνέπειες, αν δεν ευσταθεί να δικαιωθεί ο κατηγορούμενος, και βεβαίως μην μου πει κανείς τότε γιατί να φτάσει στη δικαιοσύνη, διότι ποιος θα κρίνει εάν αυτά που καταγγέλλονται είναι αληθή ή ψέματα, εγώ και εσείς και ο συνήγορος της τηλεοράσης. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και τα σενάρια δεν εξυπηρετούν ούτε την υπερασπιστική γραμμή. Πιστεύω εγώ, το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύω ότι ο ευτελισμός του λειτουργήματός μας δεν βοηθάει ούτε την εντολή η οποία καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε ο καθένας από την πλευρά του. Πάντως, κύριε Βλάχο, επειδή πρώτη φορά τα λέμε τηλεοπτικά αυτά τα 6 χρόνια, βλέπω ότι χρησιμοποιείτε κάποιες λέξεις σε κέρια σημεία που δυναμώνουν τη φράση και τα όσα θέλετε να πείτε με τρόπο πολύ εύστοχο. Λοιπόν, Γιώργο Καραϊβάζ. Κυρία Κουτσελίνη, είπαμε θα πούμε αλήθειες. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Εγώ έχω ένα δυσυπόστατο, ας το χαρακτηρίσω έτσι, ερώτημα προς τον κύριο Βλάχο και τα ενάψματα τα πήρα από τον ίδιο, από τον λόγο του. Το πρώτο είναι, γιατί μιλήσατε για μια... Με δια της πλαγίας οδού κάποια απειλητικά μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί στους ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν εξιοδοτήσει να τους εκπροσωπήσετε. Υπάρχουν και άμεσες απειλές σε βάρος τους. Και το δεύτερο είναι, θα συνεχίσω να το ρωτάω μέχρι να... Να απαντάει ένα-ένα. Ναι. Ένα-ένα. Κύριε Βλάχο. Υπάρχουν πιέσεις και απειλητικές πιέσεις. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω. Τώρα, υπάρχει και μία πληροφορία ότι υπήρξε και πιο άμεση έμπρακτη απειλή, η οποία όμως δεν οδηγήθηκε σε καταγγελία ενώπιον των αρχών. Σε αυτό λοιπόν το σημείο δεν έχω να πω το παραμικρό, διότι θέλω να είμαι πολύ θετικός και να μιλάω μόνο με πράγματα... Θα ήθελα μία διευκρίνηση μόνο. Με ποιον τρόπο έγινε αυτή η απειλή? Με κάποιο γράμμα... Σημαντική απειλή. Συγγνώμη. Όχι. Με απειλή κατά τη σωματική ακεραιότητα. Επειδή εσείς είστε φιδωλός, όμως επειδή εμείς εδώ έχουμε περιγράψει το ρεπορτάζ και δεν προέρχονται οι πληροφορίες από εσάς, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το έχουμε πει όμως στην αφομπή και οφείλω να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους τηλεθεατές. Αυτό το οποίο είχα μεταφέρει εγώ ως ρεπορτάζ και το είχαμε σχολιάσει και με τον Γιώργο και με τον Σπύρο και με τη Ζήνα, είναι μια πληροφορία η οποία έφτασε στα αυτιά μας ότι ο ΔΜ, δηλαδή. Ο δεύτερος εντολέας σας, για τον οποίο ασκήθηκε, μάλλον μετά την καταγγελία του, όπου ασκήθηκε η νέα δίωξη κατά του κύριου Λιγνάδη, την επομένη της κατάθεσης της μήνυσης, δηλαδή τη Δευτέρα Μαρτίου, δέχθηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά, ο οποίος φέρεται να του είπε λοιπόν από το τηλέφωνο ότι
Αν δεν αποσύρεις αυτά τα οποία έχεις καταθέσει, τότε θα σου καταστρέψουμε τη μούρη και το μαγαζί. Και μάλιστα ο ίδιος ο άνθρωπος λίγες μέρες μετά φέρεται να δέχθηκε και απειλή σωματική από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε όμως τι ρόλο παίζουν σε αυτή την ιστορία. Οφείλω να το πω και να είμαι ξεκάθαρος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, κύριε Βλάχο. Όχι, είναι ξεκάθαρος. Σας το λέω λοιπόν, εγώ αφού είναι δικό σας ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας το διαψεύσω. Δεν μπορώ, είναι αληθές. Έτσι, απλώς προκύπτει... δεν ήθελα να προέρχονται από μένα αυτού του είδους οι πληροφορίες για να μην δοθεί εντύπωση ότι δημιουργούμε ένα κλίμα κατά του κατηγορουμένου. Το οποίο δεν Θέλω είναι καν στην πρόθεσή μας. Ειλικρινό σας λέγω, ο κύριος Ταοξής που είναι στην παρέα σας ξέρει ότι εμείς σαν δικηγόροι κυρίως υπερασπιστές είμαστε. Και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, για αυτά τα δικαιώματα παλεύουμε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Είμαστε οι τελευταίοι που θα διανοούμασταν να προσβάλλουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Αλλά ας μην προσβάλλουν και οι κατηγορούμενοι την νοημοσύνη μας. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ μιλάμε για, για μια υπόθεση. Και στη δική μας ακούγεται και χθες η νέα δίωξη από πλευράς. Είναι μια υπόθεση που από την αρχή της περιβάλλεται με ένα βρώμικο παρασκήνιο. Και θα σταθώ τώρα στην πλευρά του πολιτικά βρώμικου παρασκηνίου, γιατί υπάρχει και πολιτική χρειά ή αν θέλεις ότι το κάτι το οποίο σχετίζεται. Σαφέστατα και το είδαμε, γιατί όχι μόνο συζητήθηκε στη Βουλή και μάλιστα με οξύτατους τόνους, αλλά θα σταθώ περισσότερο, δεν στέκομαι εκεί, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ πάνω στο συγκεκριμένο για τα πολιτικά ήθη των καιρών. Ήδη αρκετά τα έχουμε στυλιτεύσει, αν και ποτέ δεν είναι επαρκές. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, ο κύριος Κούγιας είχε κάνει μια μνήμα σε σχέση με το ελληνικό, με την επένδυση στο ελληνικό. Εσείς από την όποια έρευνα έχετε κάνει, σας προκύπτει ότι το Εθνικό Θέατρο έχει κάποια δικαιώματα στο ελληνικό? Μετά τις διαφημίσεις, γιατί δεν θέλω να διακόψουμε την κουβέντα, γιατί εδώ δεν θα μπορέσω να κρατήσω κι εγώ τον κύριο Ταοξή. Μόλις ακούει πολιτική, μπαίνει στην κουβέντα, θέμε, διαφημίσεις και επανεργάζομαι. Ο άνθρωπος αγαπά να χτυπά όσους του μοιάζουν. Αγαπά να σκοτώνει τον όμοιό του. Ηλίας Βενέζης. Ήταν αφιερωμένο σε εσάς, κύριε Ταοξή. Αυτό λοιπόν. Πάμε στο ερώτημα. Είναι στην παρέα μας λοιπόν ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Σόμπολος, ο Άρης Λάσκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Γιώργο, έχεις θέσει το ερώτημα. Να το επαναλάβεις για κάποιον που μπήκε τώρα στους δέκτες μας. Το ερώτημα είναι ότι έχουμε ακούσει τον κύριο Κούγια να μιλάει και για μια άλλη σκοπιμότητα που κρύβεται πίσω από την υπόθεση της δίωξης του κυρίου Λιγνάδη και αναφέρθηκε μάλιστα στην επένδυση στο ελληνικό. Και το ερώτημα, το αυτονόητο νομίζω, κύριο Βλάχο, είναι αν το Εθνικό Θέατρο έχει ερίσματα, δικαιώματα πάνω στην επένδυση του ελληνικού με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται ή εν πάση περιπτώσει να γίνεται κάτι διαφορετικό. Και να σημειώσω κιόλας, συγκυριακά μάλλον, υποθέτω, εσείς θα μας πείτε, λίγες μέρες μετά την προφυλάκηση του κυρίου Λιγνάδη, όλα τα έργα τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη στο ελληνικό, διακόπηκαν. Με μπλοκάρατε τώρα. Διακόπηκαν και θα συνεχιστούν σε άγνωστο χρονικό ορίζοντα. Κύριε Βλάχο. Λοιπόν, καταρχήν, από τα... Βεβαίως, κύριε Βλάχο. Εγώ έχω... Όλοι, βεβαίως. Ναι, κύριε Βλάχο, εσύ. Ωραία. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει ως τώρα σε γνώση μου και δεν είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, καταλαβαίνετε, ενεργοί πολίτες είμαστε οι δικηγόροι. Έχουμε και εμείς πρόσβαση και σε πληροφόρηση και στις κοινωνικές διεργασίες και πολιτικές διεργασίες. Δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους σύνδεση. Εμφανής. Εγώ δεν μπόρεσα να εχνηλατήσω τη διαδρομή τέτοιων συνωμοτικών ιστοριών για να φτάσει εκεί που ισχυρίζεται η υπεράσπιση. Το αντίθετο μπορώ να σας πω. Εάν ήταν πολιτικό το ζήτημα, τότε για ποιο λόγο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί των ημερών της κυβερνήσεώς του είχε αποδεσμεύσει σε μεγάλο μέρος την επένδυση του ελληνικού, θα εκμεταλλευόταν αυτή τη στιγμή και με αυτόν τον τρόπο μια ιστορία η οποία είναι αδύνατον να στηθεί και να θέλανε να στήσουν τέτοιου είδους συνωμοσία με ανθρώπους, όπως είπε και ο Σόμπολος, από τη Σουηδία, από ανήλικα πρώην, σήμερα αλλοδαπούς, ανθρώπους που ευάλωτες ομάδες που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους σημείο και καμία επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους. Και να ήθελε λοιπόν κάποιος να συνωμοτήσει με αυτόν τον τρόπο για να επιτύχει αυτόν τον στόχο,
θα ήταν αδύνατον. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα σενάριο εφάνταστο, το οποίο ξέρω, πολιτικά δεν επιβεβαιώνεται. Επειδή ξέρω ότι είστε βαθιά, ένα βαθύ πολιτικόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική σκύλευση ενιών, ιδεών, ανθρώπων, ψυχών κτλ., αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα μας το πει σε λίγο και ο κύριος Ταουξής για την υπόθεση στο μάτι και τι ακριβώς έγινε. Εκεί λίγο σε σχέση, δηλαδή, συμφωνώ στον υπερθετικό βαθμό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που αποδέσμευσε, αποχαρακτήρισε την επένδυση του ελληνικού. Δηλαδή, αλλά στο όνομα της πολιτικής σκοπιμότητας και της σκύλευσης, επαναλαμβάνω και δεν το λέω τυχαία, όλα τα έχουν δει τα μάτια μας. Οπότε. Να δώσουμε το λόγο και στον Άρη Λάμπη. Κύριε Καραϊβάς, συγγνώμη, έρχεται όμως και αυτό που σας είπα, ότι ήταν είναι αδύνατο να έχει στηθεί συνωμοτικά όλη αυτή η ιστορία, για όνομα του Θεού. Γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχει. Πήγαν και βρήκαν ένα νεαρό στη Σουηδία που είναι τώρα Σουηδός πολίτης, ο οποίος ζει εκεί εδώ και 10 χρόνια, ναι, ναι. Ο οποίος έχει φύγει από την Ελλάδα. Όχι, δεν τον βρήκαν, ναι, ναι. Τον βρήκε ο Πέτρος. Άρη. Πάντως αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι αυτή η μομφή ότι βάλαμε εναντίον της κυρίας Μενδώνη που έχει υπευθύνη της την... Να τρέξει λίγο το ελληνικό, υπήρξε για μία μέρα μόνο από την υπερασπιστική γραμμή. Την αμέσως επόμενη που διανεμήθηκε δημοσίως το απολογητικό υπόμνημα, δεν υπήρχε πουθενά μέσα στις 26 σελίδες και ξαφνικά γίναμε εμείς οι κακοί, το ΣΕΗ. Μετά ο κόσμος αντέδρασε και έχει μέχρι και το Ζεσουί Μπιμπίλα, αν το θυμάστε, στα Facebook. Και ξαφνικά εμφανίστηκε και ο κύριος Κουσουλός ως νεόκοπος δημοσιογράφος, όπως είχε χαρακτηριστεί, που οργανώνει σκιερά αυτά τα πράγματα. Η πολιτική όμως ευθύνη, και μόνο αυτό θα πω, υπάρχει μόνο στο κομμάτι του ότι δεν έγινε ποτέ διαγωνισμός για αυτή τη θέση του Εθνικού Θεάτρου. Έγινε μια απευθείας ανάθεση, και αυτό είναι το πολιτικό, και μόνο εκεί μπορούμε να συζητάμε. Συμφωνείτε, κύριε Ταουξή? Απολύτως. Γιατί έχουμε πιάσει πολιτικά θέματα στο τραπέζι και δεν έχετε πει κουβέντα και ανησυχώ. Όχι, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τον συνάδελφό μου, τον κύριο Βλάχο, και τον Άρη. Τον Γενικό Γραμματέα, ναι, τον Άρη τον Λάσκο, τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΗ, και ακούω για να ακούσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, γιατί πραγματικά λένε πολύ μεγάλες αλήθειες σήμερα. Να θέσω εγώ ένα ερώτημα το οποίο. Βεβαίως, να ευχαριστήσω τον Άρη Λάσκο, λοιπόν, να τον αποδεσμεύσω. Άρη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βλάχο αν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο σε ό,τι αφορά τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει τόσο ο ίδιος όσο και η κυρία Κουρτέση για την άρση του ηλεκτρονικού απορρίτου του κυρίου Λιγνάδη. Facebook, Instagram, Twitter. Είναι ένα αίτημα το οποίο το έχετε υποβάλει σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου εδώ και αρκετές ημέρες, και θα ήθελα να μάθω αν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη από την πλευρά της ανακρίτριας. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, θα ολοκληρώσω πολύ σύντομα. Όσον αφορά το προηγούμενο ερώτημα, θέλω κάτι ακόμη να πω για την απεγνωσμένη προσπάθεια πολιτικοποίησης μιας καθαρά ποινικής κοινωνικής υπόθεσης. Είναι μια πολύ σοβαρή. Πρέπει να έχουμε, όπως είπα, σεβασμό στα θύματα, όμως. Δεν επιτρέπεται να πολιτικοποιηθεί, και μάλιστα από τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών πρώην ημερησίας διατάξεως στη Βουλή, μπορεί τα κόμματα να έχουν τις διαφορές τους, αλλά υπήρξε συνένεση ως προς την ετοιμότητα να προχωρήσουμε σε λήψη μέτρων για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Και εμείς ως εκπρόσωποι της στήριξης κατηγορίας δεν θέλουμε να πολιτικοποιηθεί ένα τέτοιο είδους θέμα. Δεν ενδείκνυται για πολιτικοποίηση, δεν προσφέρεται για πολιτικοποίηση. Θέλουμε την ευρύτερη δυνατή, ευρύτατη δυνατή συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου. Και νομίζω ότι υφίσταται αυτή η συνένεση. Και τα επόμενα βήματα θα είναι να ληφθούν μέτρα, όπως κανόνες δεντολογίας για τις θεατρικές σχολές, για το θέατρο, όπως η παράθεση του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων. Μην ξεχνάτε, είναι δυσαπόδεικτα αυτά τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Πράγματι. Και είναι πολύ αλλά σημαντική. Οι Γερμανοί, κυρία Κουτσελίνη. Βεβαίως, αλλά να πω. Για να ακούσουν κάτι και οι τηλεθεατές σας. Οι Γερμανοί, οι οποίοι παρέτειναν το χρόνο παραγραφής και όρισαν να αρχίζει από τη συμπλήρωση του 30ου έτους ηλικίας του τότε ανήλικου θύματος, αλλά συν και 15 για να παραγραφεί. Δεν ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν σε μια υπόθεση 30 χρόνια μετά τρομερές αποδεικτικές δυσκολίες. Το ξέρουν, αλλά θέλουν να φτάσει στη δικαιοσύνη τέτοιου είδους υπόθεση. Και θέλουν να κριθεί από τη δικαιοσύνη, ακόμη και αν είναι δύσκολα απόδεικτα. Γι' αυτό, κύριε Βλάχο, είπα πριν στην φίλη μου εδώ, την Δήμητρα, και ψυχολόγο εμπειρότατη, το εξής. Αν το θύμα ξεχνάει, αν το τοποθετεί στην άκρη, πότε το ξαναθυμάται και γιατί και το ανασύρει από τη μνήμη του, και πόσο μπορείς να του αφήσεις το δικαίωμα, πόσα χρόνια μετά, να το ανασύρει από το κουτάκι των αναμνήσεών του και να μπορέσει να το καταγγείλει, Δήμητρα. Να ξέρεις, γι' αυτό βλέπεις ο κ. Βλάχος τώρα επιμένει σε αυτό.
επειδή δεν καταλαβαίνουν πολύ πώς λειτουργεί το τραύμα, όταν ή πώς εκ των υστέρων βγαίνουν άνθρωποι ένα-ένα, σιγά-σιγά, για να καταγγείλουν κάτι. Όταν αυτός ο άνθρωπος, που δεν είχε κάνει ακόμα την καταγγελία, ακούει την πρώτη καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, του έρχονται οι μνήμες, προσπαθεί να ζήσει λίγο τη ζωή του. Όπως δεν το αντιμετώπισε τόσα χρόνια, προσπαθεί ακόμα να το βάλει λίγο πίσω, αλλά είναι σαν να ανοίγει το σπίτι του και είναι μέσα ένας ελέφαντας. Δεν γίνεται να μην δεις τον ελέφαντα. Ο ελέφαντας είναι μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί να κάνεις ότι δεν σου συνέβη, οπότε ανάλογα με την ωριμότητα, την ψυχική του καθενός, το σθένος του, το υποστηρικτικό του δίκτυο και κυρίως το γεγονός ότι τώρα ίσως αναγνωρίζει τι κακοποίηση του συνέβη. Δεν όταν σου συμβαίνει κάτι σε παλαιότερα χρόνια ή ακόμα και γυναίκες που κακοποιούνται σε άλλες υποθέσεις όπου υπάρχει γενικά βία, δεν την καταλαβαίνεις πάντα ως τέτοια. Έτσι, μέσα λοιπόν στην πίεση όλων αυτών των αποκαλύψεων και τα λοιπά, ανοίγεις το σπίτι σου την πόρτα εκεί που πας μόνος σου με τον εαυτό σου και είναι ο ελέφαντας μέσα. Άρα στη νέα ποινική νομοθεσία πρέπει να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη όλα αυτά, Βασίλη μου και κύριε Βλάχο. Ήδη σας ενημερώνω ότι έχει αρχίσει μια ευρύτατη συζήτηση στους νομικούς κύκλους για το αν θα πρέπει να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για την παράταση της παραγραφής στα σεξουαλικά δικήματα, όπως ισχύει σε κάποιες χώρες, και να επεκταθεί και να αρχίζει να τρέχει η προθεσμία της παραγραφής από την ενηλικίωση του θύματος. Και όχι από την ημερομηνία. Ναι, αλλά και στην ενηλικίωση μπορεί να μην είσαι καλά ψυχικά. Σου το λέω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι 18 ετών. Ακούστε, ξεκινάει τις σπουδές του, τα πράγματα. Δώσ' του τα περιθώρια να σταθεί στα πόδια μόνος του, λοιπόν, να το καταγγείλει. Μιλάμε λοιπόν δεν είναι έτσι. Για την παράταση του χρόνου της αποσβεστικής προθεσμίας της παραγραφής. Επέκταση της, αυτό ακριβώς, για να μπορέσει το θύμα να σταθεί καλά στα πόδια του κάποια στιγμή, να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει υποστεί και να θελήσει να το βγάλει από μέσα του και παράλληλα να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο καταγγέλλοντας τον οποιονδήποτε θήτη, δράστη, για να περιφρουρηθεί και η δυνατότητα επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Απλά δεν θέλω μια απάντηση από τον κύριο Βλάχο, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη. Να ανάρθει απορρίτου, δεν το γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε ξεχάσει, να ολοκληρώσω. Δεν παίρνω το λόγο συχνά σήμερα. Να ολοκληρώσω την κουβέντα. Να σας πω ότι ήδη... Δεν το έχω ξεχάσει όμως. Ήδη προχτές ξεκίνησε ένα μεγάλο σεμινάριο επιμόρφωσης που το φτιάχνει, που το τρέχει ο Μιχάλης Καλατζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και οι εκδόσεις Greek Lawyer του εκλεκτού συναδέλφου του Κώστα του Γόγου. Ήμουνα ο πρώτος που στην εναρκτήρια συνεδρίαση και τα περισσότερα ερωτήματα που δέχτηκα από πάρα πολλούς συναδέλφους και συναδέλφες ήταν για το αν είναι νομικός εφικτό και κοινωνικός παραδεκτό και δεδομένο αυτό να επεκτείνουμε την ημερομηνία παραγραφής. Και επιπρόσθετα να προαναγγείλω εχθές στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων προγραμματίσαμε μέσα με τέλη Μαΐου ένα διαδικτυακό συνέδριο, παύλα ημερίδα, με θέμα κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά και σεξουαλικά εγκλήματα. Είναι το επίκαιρο θέμα. Πάντως, εγώ δεν θέλω να ξεχαστεί ότι επειδή το κάνουμε εδώ κουβέντα και είπε κάτι ο κ. Βλάχος, το ξεκίνησε, το συνεχίσαμε εδώ και το είπε η Δήμητρα Ζάφυρα πολύ εύστοχα, να προσπεράσουμε τα εμπόδια και να μην παραγράφονται τέτοιου είδους αδικήματα. Ειδικά όταν μιλάμε για βιασμό, γιατί ο βιασμός στην ψυχή του καθένα από εμάς, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Το βάζεις στην άκρη, το τοποθετείς, λεκιάζεις το κορμί σου με αυτό, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και σε πνίγει. Και βρωμίζεις ολόκληρος. Έτσι θα το πω, λαϊκά όπως το νιώθω. Δυστυχώς, Ζήνα, και τώρα να απαντήσει... το δίκαιο, μια λέξη μόνο. Το δίκαιο στην Ελλάδα είναι το δίκαιο προστασίας του κατηγορουμένου. Και όχι των θυμάτων, όχι των μηνυτών. Και θα πρέπει και η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
και οι εξέχοντες καθηγητές που συμμετέχουν στις μόνιμες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές να το δουν με διαφορετικό πρίσμα νομικό, κοινωνικό και ηθικό. Πάμε στο ερώτημά σου τώρα. Θέλω να το επαναλάβω γιατί ενδεχομένως πέρασε πολύ. Καταρχήν, το θυμάστε, συμφωνώ. Το θυμάμαι. Ναι. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Ταουξί, τον συνάδελφο. Πράγματι πρέπει να διαμορφωθεί και το πλαίσιο ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται και εν όψη της δίκης και ενώπιον της δικαιοσύνης και ενώπιον των ανακριτικών αρχών τα θύματα. Δηλαδή πρέπει να μπουν ειδικοί κανόνες προσέγγισης, να δίνονται συνεντεύξεις ανακριτικού τύπου που να παρίστανται οι διάδικοι, αντίδικες πλευρές κτλ. Δεν θέλω να επεκταθώ στην εκπομπή σας, κατάχρηση κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά έχει δίκιο ο συνάδελφος, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ειδικά σε αυτού του είδους τα εγκλήματα πρέπει να λυθεί και θα λυθεί νομίζω όσον ούπο. Όσον αφορά την ερώτησή σας. Ναι. Για την άρση απορρίτου. Γνωρίζετε κύριε. Ναι, ναι. Γνωρίζετε κύριε Κουσουλέ ότι η ανάκριση διεξάγεται μυστικά. Τουλάχιστον στο βαθμό που οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι σέβονται τη μυστικότητα της ανάκρισης. Εγώ προσωπικά, δεν ξέρω για τη συνάδελφό μου την κυρία Κουρτέση, δεν έχω λάβει εδώ και 30 μέρες αντίγραφα τις δικογραφίες για να ξέρω σε ποιο στάδιο αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα αιτήματα τα οποία εγκαίρως έχουμε θέσει. Και ένα από τα σημαντικότερα αιτήματά μας, εκτός από την εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων, στους οποίους το αίτημά μου αναφέρω και τι έχει να συνεισφέρει ο καθένας στη διαρευνόμενη υπόθεση. Το βασικότερο καθημάς που θα λύσει πάρα πολλά θέματα και θα άρει κάθε αμφιβολία όσον αφορά τις ημερομηνίες, οι οποίες δεν αμφισβητούν το ίδιο το γεγονός. Ξέρει ο κύριος Ταουξής πόσες δίκες έχουν γίνει με κατηγορητήριο στο οποίο αναφέρεται στην Αθήνα σε άγνωστο τόπο και χρόνο, εν πάση περιπτώσει όμως από τις αρχές του έτους μέχρι ξέρω εγώ ένα χρονικό πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει η διερεύνηση, όμως εάν ανοίξουν αυτά τα ψηφιακά δεδομένα θα δούμε εκεί πέρα τις επικοινωνίες του κατηγορουμένου, τουλάχιστον με τον εντολέα μου, ο οποίος λέει ανοίξτε τα και εκεί θα δούμε όλες τις ημερομηνίες. Δεν θα υπάρξει ουδεμία αμφισβήτηση λόγω ασθενούς μνήμης, διότι η μνήμη, όπως πολύ καλά ακούστηκε και από το πάνελ σας και σωστόν είναι και ψυχολογικά είναι πλέον διακριβωμένο, αδυνατίζει ως προς τα δυσάρεστα περιστατικά, αλλά ακόμη και ως προς τα ευχάριστα μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε επακριβώς. Είναι λοιπόν τα ψηφιακά δεδομένα. Τελειώνω. Για μας το κύριο και κέριο αίτημα που περιμένουμε να απαντηθεί από την ανάκριση. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτι η σύντομο αν έχεις, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εκτιμάτε ότι θα το κάνει δεκτό το αίτημα η κυρία Ανακρίτρια. Ή μπορεί να αρνηθεί. Δεν μας το έχει. Μπορεί να αρνηθεί. Δεν μας το έχει αρνηθεί. Την ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος. Κύριε Ταουξή, ξέρετε, γιατί να το αρνηθεί. Δεν έχει κανένα λόγο η ανάκριση. Όχι για να κάνει το χατήρι σε εμάς. Αποδεικτικά στοιχεία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ας πω και κάτι. Εμείς δεν λέμε αν κάνει καλά ή δεν κάνει. Η ανάκριση προχωράει με τους ρυθμούς που η ίδια κρίνει και εκτιμά. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν χουλιγκανίζουμε τη διαδικασία για να πούμε ότι μας φταίει ο ένας, μας φταίει ο άλλος κτλ. Εμείς λέμε ψυχραιμία, να προχωρήσει η ανάκριση, να μαζέψει το υλικό. Η ανάκριση δεν αξιολογεί, δεν εκτιμά τη 10η παράθεση εξέταση που ζητείτε. Εμείς τη ζητάμε πρώτη. Εμείς τι θέλουμε αυτήν. Αλλά δεν γίνεται, παράδειγμα, με το ΔΜ στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Γίνεται αργότερα στην ανάκριση. Ευχαρίστως λοιπόν από τώρα δημόσια το λέω, εμείς να προσέλθουμε σε αντιπαράθεση εξέταση. Αντικό αυτό που λέτε, γιατί το ζήτησε. Εμείς θα έχουμε. Εάν κάποιος είχε παράπονο, θα είχαμε εμείς πιθανώς, γιατί τόσες μέρες και εβδομάδες, δεν θυμάμαι πόσες περάσανε από τότε που ήρθε το θέμα και έγιναν οι πρώτες καταγγελίες κτλ., δεν έγινε αμέσως πάραφθα ενδελεχής και εξονυχιστική κατοίκον έρευνα. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι. Εμείς θα έπρεπε να παραπονιάσουμε. Αυτά τα αποκαλύψαμε, κύριε Βλάχο, αν δεν ήταν τα δικά μας τα δημοσιεύματα. Επειδή είπαμε λοιπόν σήμερα αλήθειες και για να φτιάξουμε λίγο και, έτσι τον αποχαιρετισμό μας στον κύριο Βλάχο, θέλω να μου δώσετε λίγο τη Ρία Τσοχαντάρη. Θέλω σε ένα διπλό παράθυρο τον κύριο Βλάχο και την κυρία Τσοχαντάρη, τους δυο τους, για να κάνω λίγο χιούμορ. Σαφώς εφιάλτης. Γιατί, κύριε Βλάχο, γιατί εμείς εδώ λέμε αλήθειες, η Ρία
χαντάρι λοιπόν αυτό το υπέρλαμπρο κορίτσι ήταν που σας τηλεφωνούσε 10 φορές τη μέρα καθημερινά για να είστε στην εκπομπή. Ήταν, καθόλου, ο στόκερ σας. Καθόλου δεν με ενοχλούσε, η ευγενής και δροσερή φωνή της. Αλλά το αίτημά της, ξέρετε πόσο φιδωλός είμαι να το ικανοποιήσω. Απλώς, γιατί είπαμε λέμε αλήθειες. Αλλά αν την είχε δει από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε αυτό το κάνετε εσείς κύριε Ταοξίδη και κύριος Βλάχος. Αυτή είναι η δουλειά του ρεπόρτερ, του δημοσιογράφου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές τη μέρα τον έπαιρνε τηλέφωνο. Δώστε τους δυο παρακαλώ για να το ολοκληρώσω. Και μάλιστα μια φωτογραφία που μας αποτύπωσαν στο διάδρομο η Γεωργία Χαλκιά από το δημιουργικό κομμάτι της εκπομπής και που διαχειρίζεται όλα τα social media, που μας έπιασε στο διάδρομο, της λέω... Ρία, πήρε σήμερα τον κύριο Βλάχο. Εγώ του έχω στείλει μήνυμα και μου δείχνει το κινητό τη εκείνη την ώρα πόσες κλήσεις σας είχε κάνει. Πειθαρχικό παράπτωμα εις βάρος του κυρίου Βλάχου και αρνήθηκε στη Ρία. Όχι σε κανέναν άλλον, στη Ρία. Κύριε Βλάχο, έτσι να κλείσουμε με χιούμορ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε έτσι όμορφα αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο, η Ρία έχει μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο που θα δούμε που αφορά στον τραυματιοφορέα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα δούμε. Είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ να το δούμε? Βεβαίως. Άρα, να πούμε ότι προφυλακίστηκε ο άνδρας αυτός, ο τραυματιοφορέας και η Ρία Τσοχαντάρη συνομίλησε με έναν πολύ σημαντικό μάρτυρα, Γιώργο μου. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη η Ρία να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρία. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Προφυλακίστηκε λοιπόν ο 61χρονος τραυματιοφορέας, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων κοριτσιών. Σήμερα μιλά στην εκπομπή μας ένας πατέρας, ο πατέρας μιας 7χρονης, ο οποίος κλήθηκε από την αστυνομία για να καταθέσει. Γιατί όμως κλήθηκε, Ζήνα? Γιατί φέρεται την ημέρα που συνέβησαν όλα όσα περιγράφονται στις καταγγελίες εναντίον του τραυματιοφορέα, την ίδια ημέρα η κόρη του, η 7χρονη κορούλα του, έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια πάρα πολύ σοβαρή επέμβαση. Μας μιλά λοιπόν, θα τον ακούσουμε με αλλοιωμένη φωνή. Μας περιγράφει την αγωνία που έζησε όταν έμαθε για ποιον άνθρωπο αναφέρονται, σε ποιον άνθρωπο αναφέρονται οι καταγγελίες, αλλά και τη στιγμή, Ζήνα, που ο ίδιος ο πατέρας παρέδωσε την κορούλα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Να τον ακούσουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Παρακαλώ. Είχαμε πάει το παιδί εμείς για επέμβαση. 29 έγινε η επέμβαση. Με τραυματιοφορέα είχαμε μπει στο ασανσέρ. Δεν είχαμε δει εμείς τίποτα. Το παιδί το είχαμε εμείς στο χέρι. Εκεί που κατεβήκαμε, άνοιξε η πόρτα, χαιρετήσαμε το παιδί και μπήκε μέσα. Αλλά εμείς έχουμε εξετάσει το παιδί. Πήγαμε σε ιατροδικαστή, πήγαμε σε ψυχολόγος. Το έχουμε εξετάσει, το έχουμε δηλαδή. Και μας είχαν πει ότι είναι μια χαρά το παιδί, δεν έχει τίποτα. Από τη στιγμή που μπήκε το παιδί μέσα στην άνοιξη πόρτα και μπήκε για τα χειρουργία, ήταν εκεί όλοι οι αναισθησιολόγοι, ήταν εκεί οι γιατροί μαζί, δύο γιατροί που κάναν την επέμβαση στο παιδί και μας είπαν ότι δεν είδαν κάτι να γίνεται στο παιδί. Πήγαμε στην αστυνομία, στο τμήμα ανηλίκων, καταθέσαμε αυτά που είδαμε τέλος πάντων με τα μάτια μας και είπαμε την αλήθεια, ότι δεν είδαμε κάτι προσωπικά. Δηλαδή να μας κινήσει την υποψία να πούμε τι γίνεται εδώ. Μας καλέσαν εγώ συγκεκριμένα όταν είχα ακούσει αυτή την περίπτωση με τον τραυματιοφορέα, ότι όταν είχε ασαλγίσει πάνω σε ένα κορίτσι δεν είχα ιδέα, δηλαδή ότι ας πούμε μπορεί να είναι ο ίδιος που ήμασταν και εμείς την ίδια μέρα. Πήγαμε, καταθέσαμε και μετά από δύο μέρες κλείσαμε και σε ιατροδικαστή ραντεβού. Στην ατυχία μας ήμασταν και τυχεροί, πιστεύω, γιατί δεν περάχτηκε το παιδί. Και η αναισθησιολόγος αυτό είπε στον γιατρό ότι δεν το ακούμπησε καθόλου το παιδί μας. Σας είπαν, σας περιέγραψαν τι συνέβη στο άλλο κοριτσάκι? Είχε το χέρι του πάνω στο κοριτσάκι και ξεσκέπασε η κυρία η αναισθησιολόγος την κουβέρτα και είδε το χέρι του πάνω στο κοριτσάκι, κάπως έτσι. Φαντάζομαι θα ήταν μεγάλο σοκ για σας. Εννοείται. Και όποιος γονιός και να είναι, να ακούει τέτοια πράγματα από το πουθενά. Καταλαβαίνετε. Ήμασταν, είχαμε δηλαδή 2-3 μέρες, δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε από το σοκ, από πανικοβληθήκαμε.
Σας έχω πει ότι αυτό πραγματικά με έχει συγκλονίσει, Δήμητρα. Δηλαδή, σκέφτεσαι τι μπορεί να έχει συμβεί. Ο άνθρωπος τι θα πέρασε, δηλαδή. Πρώτον, δεύτερον, εδώ πέρα μιλάμε για σεξουαλική διαστροφή που είναι από τα πράγματα που δεν φτιάχνουν. Ακόμα και αν υπάρχει χημικός ευνουχισμός του δράστη, το μυαλό του είναι ακόμα άρρωστο και αναρωτιέμαι εδώ πέρα, γιατί έχουμε και έγκριτο δικηγόρο, γιατί ό,τι αφορά την παιδεραστία θα έπρεπε να ξέρεις πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι. Δεν είναι μόνο να εμφανίζεται κάποιος σε ένα αστυνομικό τμήμα κτλ. Έτσι, να τον παρακολουθείς, να τον ελέγχεις. Να πηγαίνει να, από τη στιγμή που ανοίγει μια κατηγορία εναντίον του, να πηγαίνει να παρουσιάζεται όχι μόνο στο αστυνομικό τμήμα, αλλά να παρουσιάζεται και σε ψυχολόγο και να προσπαθεί να το δουλέψει. Και έτσι μπαίνουν δύο φύλακες στο μυαλό του σε σχέση με αυτή του την έξι. Προφανώς μιλάμε ενδεχομένως για έναν άνθρωπο που και ο ίδιος μπορεί να έχει υποστεί κάποιο είδους κακοποίηση στο παρελθόν. Δεν το βάζω σαν δικαιολογία, συνήθως συμβαίνει έτσι. Τεράστια σεξουαλική διαστροφή. Καλή μου Δήμητρα, όλα αυτά θα λυθούν όταν θα νομιμοποιηθεί και η παιδεραστία. Εδώ είμαστε. Και βέβαια και φροντίδα, προβλεπόμενη φροντίδα στα παιδιά που υπέστησαν αυτό το πράγμα και δεν το έχουν καταλάβει πώς όλη η οικογένεια τώρα λειτουργεί με ένα μυστικό. Χθες ο Γιώργος Καραϊβάς ένιωσε άβολα όταν έμαθε ότι τα παιδιά ήταν και διασωληνωμένα. Δεν υπάρχει. Δεν ήταν μόνο ναρκωμένα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αυτή η έρευνα της εκπομπής, πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το θέμα, δεν έχουμε σταματήσει ποτέ. Θα δείτε τον κύριο Αποστόλη. Σε ποια ηλικία τα παιδιά του είναι στο εξωτερικό, πώς βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση πραγματικά. Μείνετε κοντά μας και θα μιλήσουμε με αλήθειες. Ναι, πρωταπριλιά σήμερα. Θα μιλήσουμε με αλήθειες, γιατί αυτές οι αλήθειες συνεχίζουν να είναι ίδιες χρόνια τώρα. Μετά τις διαφημίσεις. Ένα πράγμα θα σε πω, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί και σήμερα, πρωταπριλιά, η Ζήνα πάλι αλήθειες θα πει. Βασικά αλήθειες λέει κάθε μέρα. Τώρα οι άλλοι με τα παραμύθια τους, τέλος πάντων, σήμερα θα έχουν και άλοθη. Και άλοθη. Πρωταπριλιά λέει ο άλλος. Ό,τι θέλει λέει αυτός, ό,τι θέλει λέει εκείνος. Εμείς πάμε τους σταθερά. Αλήθειες με τη Ζήνα. Και όχι. Γιώργο, καλησπέρα. Το Γιώργο. Τον Καραϊβάς, όχι εμένα. Καλησπέρα. Με ευνηδιάσα. Στο μιλούζα. Λοιπόν, μου το στείλανε λοιπόν στο TikTok είναι αυτό και είδες που σε πειράζουν και οι τηλεθεάτριες πια. Λοιπόν, να κάνω ένα κύκλο. Ο κύριος Ταουξής είναι στην παρέα μας, η Δήμητρα Ζάφυρα, ο Σπύρος Καρυτάτος. Εννοείς εκτός του κυρίου Ταουξή, που αποπειράται, όχι με πειράζει, αποπειράται, γιατί αποτυχάνει πατάγοντος. Ο κύριος Κουσουλός, ο κύριος Σόμπολος και πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα τώρα, που πραγματικά θέλω να προχωρήσουμε την κουβέντα μας, γιατί Σπύρο, σε ρωτούσα πριν αν εσύ όταν συνέβησαν όλα αυτά στο μάτι, είχες ασχοληθεί και είχες εκπομπή τότε και μου είπες ότι είχες και εσύ εκπομπή τότε. Ήμουνα στην πρωινή ζώνη του Εύσκολου πριν γίνει Open. Βεβαίως. Στην πρώτη πρωινή ζώνη που είχε όταν φτιάχνω την πρωινή ζώνη στο συγκεκριμένο κανάλι. Σε έναν τηλεμαραθώνιο από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι και το απόγευμα και μετά βρεθήκαμε στα ίδια σημεία, όπου την υπόλοιπη μέρα πάλι, σήμερα βρεθήκαμε πάλι μπροστά από τις κάμερες. Όσα ζήσανε, κυρίως τεχνικοί μας και οι ρεπόρτερ που βρέθηκαν εκεί, χωρίς να υπάρχει ωράριο φυσικά, χωρίς να σκεφτούν τίποτα, είναι γεγονότα που έχουν χαρακτήσει την καρδιά αυτών των ανθρώπων. Για να βάλω μπροστά τους συναδέλφους ρεπόρτερ και τεχνικούς μας. Είναι εικόνες που δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς. Στο χειρότερο σενάριο κινηματογραφικό θα μπορούσε να συμβεί σε έναν συνάνθρωπό του, στον ίδιο τον εαυτό. Η εικόνα του να χάνεις τον άνθρωπό σου, συγγνώμη για την εκφρασή μου, να εξελώνεται λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα αφού τον χάνεις από τα μάτια σου ή μπροστά σου. Η εικόνα, η μόνιμη στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, αλλά και οι αίσθηση που έχεις στο καμένο σου δέρμα. Μιλάω για τους δεκάδες τραυματίες που σήμερα παλεύουν για να κερδίσουν μια αξιοπρεπή ζωή και πρέπει όλοι να τους βοηθήσουμε. Είναι μια εικόνα που πρέπει να είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων μας και να γίνει ένα μάθημα
και για τους θεσμούς, αλλά κυρίως για τους πολίτες και για την πρόληψη, αλλά και την αίσθηση συνείδησης για το τι μπορεί να συμβεί. Εγώ θα σου πω κάτι, Σπύρο μου, επειδή πήγαμε πολλές φορές. Εγώ θέλω να πω. Βεβαίως. Θα δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά. Γι' αυτό, κύριε Σόμπολε, σήμερα τα θέματα τα βάλαμε να είναι δημοσιογραφικά, για να μπορούμε να μιλήσουμε όλοι, γιατί εδώ τώρα έχουμε ίδιες εικόνες. Εγώ με τον Γιώργο Καραϊβάς πήγαμε από την πρώτη στιγμή. Τα πλάνα έχω σεριανίσει σε όλα τα σημεία. Η Εύη Γιαρκιά ετοίμασε ένα οδηπορικό. Οι κάτοικοι εκεί δεν μας ξεχνούν και δεν ξεχνούν και την εκπομπή. Μου έχουν στείλει μηνύματα και μου λένε: Ζήνα, έλα να δεις τι γίνεται τώρα. Η Εύη Γιαρκιά λοιπόν πήγε, καθώς εγώ δεν μπορώ πια να βγω έξω λόγω του COVID και έχουμε έτσι κανόνες εδώ ότι δεν μπορεί να βγει. Να βγω έξω και να πρέπει μετά 7 μέρες να κάτσω έξω και να μην μπω στο πλατό για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί δεν μπορώ να βγω πια σε αυτά τα γυρίσματα. Να δούμε λοιπόν πώς ο κύριος Αποστόλης περιγράφει τη δική του τραγωδία 90 και πώς επαναπροσδιορίζει τη ζωή του δυστυχώς. Παρακαλώ. Μάτι, 3 χρόνια μετά, αλλά πάντα παρόντες. Η εκπομπή μας αυτή τη φορά επισκέπτεται τον οικισμό Προβάλλινθος. Ένας οικισμός που μετράει πάνω από 70 χρόνια και δυστυχώς λόγω γραφειοκρατίας δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Πολλοί κάτοικοι φιλοξενούνται ακόμα σε συγγενείς και φίλους ή στα στρατόπεδα. Μιλούν στην κάμερα της εκπομπής και την Εύη Γιαρκιά και ζητούν άμεσα λύση για να μπορέσουν να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Για ποιο λόγο λοιπόν φρενάρουν οι αποζημιώσεις? Η περιοχή εδώ που είναι τα σπίτια είναι δασική? Κατά το δασαρχείο θεωρεί ότι είναι δασικό. Αλλά δεν υπάρχει δασικός χάρτης εκτός από έναν του 83, το οποίο η περιοχή δείχνει ότι δεν είναι δασική. Άλλος χάρτης που να επιβεβαιώνει κατά τα λεγόμενα του δασαρχείου ότι είμαστε δασικοί δεν υπάρχει. Άρα είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν μπορούμε να πάρουμε χάρτη από το δασαρχείο, ώστε να πάμε στο ΤΑΕΦ και να μπορέσουμε να φτιάξουμε πάλι τα σπίτια μας από την αρχή. Εσείς πού μείνατε αυτή την τριετία, τι έγινε με το δικό σας σπίτι? Εγώ προσωπικά είχα μερικές ελαφρές ζημίες περιφερειακά. Έφτιαξα ό,τι ήταν να φτιάξω από μόνος μου και μένω εδώ όπως έμενα πάντα, συνέχεια μόνιμα. Το αίτημα των κατοίκων να ενταχθεί στο σχέδιο για να λείψουν οι παρανομίες και να αναπτυχθεί ο τόπος, να βρει πάλι την παλιά του έγκλη που είχε. Το κράτος πρέπει να είναι δίκαιο. Εδώ έχει συμβεί η μεγαλύτερη αδικία από τις γενέσεις του ελληνικού κράτους. Τουλάχιστον ευχαριστούμε το Θεό και λέμε δόξα στο Θεό, είμαι στο σπίτι μου και δεν είμαι έξω. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε φίλους, όχι μόνο εδώ αλλά και στο Μάτι, που είναι άνθρωποι με 300 ευρώ σύνταξη και το σπίτι τους είναι καμένο μέχρι τα τσιμέντα κάτω και περιμένουν ακόμα τις άδειες και περιμένουν ακόμη κάποια ενίσχυση οικονομική. Ολοσχερή καταστροφή, δηλαδή η οροφή είχε καεί εντελώς, τα πράγματα όλα τα μέσα, τα παράθυρα, οι πόρτες είναι καμένα. Εγώ περιμένω να βγει μια απόφαση όπως μας υποσχέθηκαν να συνεχιστεί, δηλαδή να μπορέσουμε να χτίσουμε για να μην υπάρχει αυτό το φάντασμα εδώ πέρα. Ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος έχασε τη μητέρα του στη Μεγάλη Πυρκαγιά, ενώ το σπίτι του καταστράφηκε ολοσχερός. Θέλουμε το κράτος να μας επιτρέψει να φτιάξουμε τις καμένες περιουσίες μας. Υπενθυμίζω ότι η ίδια φωτιά μας έκαψε όλους. Δεν ήταν άλλη φωτιά στο Μάτι, άλλη φωτιά στο Βουτσά, άλλη φωτιά στο Προβάλλινθο. Ήταν μία φωτιά, η μία φωτιά προκάλεσε τους 103 θανάτους και την καταστροφή στα σπίτια μας. Οι ψυχές είναι πάνω απ' όλα. Τις ψυχές δεν τις συζητάω. Εδώ μιλάμε όμως ότι μετά από 3 χρόνια μπαίνουμε και σε ταλαιπωρία οικιστική. Δεν έχουμε πού να μείνουμε. Δεν κάψαμε εμείς τα σπίτια μας. Μας κάψανε. Έμεινα άστεγος από σφάλματα της πολιτείας. Η ηλικία μου είναι 90 χρόνων. Είμαι γεννημένος το 1931. Ο 90χρονος κύριος Αποστόλης, συνταξιούχος ναυτικός, πηγαίνει κάθε μέρα στο Μάτι και με προσωπική εργασία προσπαθεί να ξαναφτιάξει το σπίτι του που καταστράφηκε από τη φωτιά. Η σύζυγός του, όπως μας λέει, τον στηρίζει, ενώ τα δυο τους παιδιά βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς ζουν εκεί μόνιμα. Εδώ βλέπω την ημερομηνία της φωνικής πυρκαγιάς. Ναι. Εσείς το γράψατε αυτό? Εγώ το γράψα, ποιος άλλος θα ναι, το γράψει. Ναι. Για να μην το ξεχάσετε ποτέ. Έτσι είναι. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
ό,τι μπορώ και με τις οικονομίες και τα λοιπά και τα αυτά που με βοήθειά μου έγινε αυτή η σκεπή. Μένετε ακόμα στο στρατόπεδο εκεί, λοιπόν. Εκεί μένω φιλοξενούμενος, οι οποίοι και μου είπαν ότι πρέπει να φύγω σε 2 μήνες. Τα παιδιά μου βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν έχω εδώ πέρα κανέναν εκτός από αυτό. Και προσπαθείτε μόνος σας, μου λένε μόνος, εδώ οι γείτονες. Και με τη βοήθεια άλλων έχω φτιάξει αυτό που βλέπετε και είναι σε αυτή την κατάσταση. Έχω μάθει να ανθίσταμαι, το επαναλαμβάνω, γιατί λόγω της δουλειάς μου που δούλεψα στα καράβια ήταν αυτή η κατάστασή μου. Έχω αντιμετωπίσει και πυρκαγιές και το ένα και το άλλο, αλλά σωθήκαμε, ποτέ δεν είχαμε κανένα άτομο που να χαθεί από το καράβι που ήμουν. Εγκαταλείψαμε το σκάφος, αλλά όχι όμως τις ζωές μας. Πλέον έχω απελπιστεί, λέω, είμαι σε αυτή την ηλικία, θα προλάβω, θα μπω και τι θέλω τώρα, να μείνω, γιατί δεν μπορώ να επιβαρύνω και πάντοτε και τους άλλους και να τους πω ότι δεν μπορώ να φύγω. Οι γείτονες του κυρίου Αποστόλη έχουν μόνο καλά λόγια να πούν για εκείνον. Όπως λένε, ο ίδιος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έρχεται καθημερινά εδώ με τα εργαλεία του, ό,τι μπορεί και πιάνουν τα χέρια του. Του κάνει λίγο συντροφιά ο σκύλος του και είναι η ιστορία του τόπου μας, γιατί μας δίνει και εμάς κουράγιο να συνεχίσουμε. Όταν κάει και το σπίτι του, αυτό που έβλεπε στα μάτια του ήταν η απόγνωση ότι εγώ τώρα σε αυτή την ηλικία τι θα ξαναφτιάξω, τι προλαβαίνω να φτιάξω, πού θα ζήσω. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα έχει το κουράγιο κάθε μέρα και έρχεται και προσπαθεί να φτιάξει ό,τι μπορεί. Ο κύριος Αποστόλης μας διηγείται και το πώς κατάφερε να σωθεί ο αγαπημένος του σκύλος, τον οποίο βρήκε αρκετές ημέρες μετά τη φωτιά. Μετά από 15 μέρες, μέσω ίντερνετ τα λοιπά, τον βρήκανε οι δικοί μου συγγενείς και τα λοιπά, σώθηκε και με ειδοποίησαν που ήταν. Αυτός πήγε κόντρα στη φωτιά, γύρω στα 3 χιλιόμετρα από το σπίτι. Έφτασε στην είσοδο εδώ και αφού κάθισε στα 2 του πόδια τα πισινά και ορθώθηκε μπροστά, ούρλιαξε το ούρλιασμα του λύκου. Αυτή ήταν η συναισθηματικότητα του ζωντανού. Θέλω το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σόμπολο. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση του 90χρονου, επειδή κατά την μακροχρόνια δημοσιογραφική μου πορεία έχω καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές με αυτή του στομάτι, όχι γιατί ήδη είχα πάρει την σύνταξή μου, αλλά έχω βιώσει πάρα πολλές μεγάλες πυρκαγιές. Σας θυμίζω στην Πεντέλη, στην Μπάρνηθα, στην Εύβοια και το 2007 στην Ηλία. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται που είχαμε πάνω από 60 νεκρούς εκεί, που ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Αφηγήσεις σαν του 90χρονου του κυρίου Αποστόλη, αν είναι έτσι το όνομα, αν το θυμάμαι. Αποστόλης, σωστά. Τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες αφηγήσεις είχαμε πάρα πολλές και μου έρχεται στη μνήμη και η συγκλονιστικότερη στιγμή που έζησα στην καριέρα μου καλύπτοντας αυτού του είδους τα θέματα. Η μάνα με τα 3 παιδάκια αγκαλιά που κάηκαν ζωντανοί υπόθεση, και το 4ο παιδάκι τους που βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πάνω σε έναν όχθο που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει και έμεινε και αυτό το παιδάκι εκεί. Ήταν το συγκλονιστικότερο γεγονός, όλα είναι τα δικά μου, γιατί όλο με τέτοια ασχολιόμουν, αλλά όμως αυτό ήταν
το πλέον φοβερό που έζησα. Όπως και η περίπτωση μιας οικογένειας που έχει ο κύριος Ταοξής στο μάτι. Οικογένεια Χερουβίμ που το ζήσαμε παρέα. Γιαγιά, η κόρη της, η γιατρός, με τα δύο δίδυμα πεντάχρονα κοριτσάκια που βρεθήκανε καμένοι, αγκαλιασμένοι και στο σημείο αυτό πήγαμε και στήσαμε ένα σταυρό. Είχε έρθει με την. Με όλους μας. Όλοι ήταν. Όλοι. Και ο Γιώργος, και θυμάμαι, μας ευνηδίασε ο αδελφός της όταν μας έδωσε τις τελευταίες ζωγραφιές των παιδιών, που ζωγράφιζαν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό εγώ. Τα παιδιά ζωγραφίζανε μέσα στο σπίτι και βγήκαν όταν είδαν τη φωτιά. Και τι ζωγράφιζαν, κύριε Σόμπολε, τις παλάμες τους. Στα χαρτιά, να το, αγαπητό κοντρόλ, ούτε συμφωνημέ, πραγματικά, βλέπετε. Αυτό λοιπόν ήταν οι τελευταίες ζωγραφιές των παιδιών που ζωγράφισαν, γι' αυτό κάποια στιγμή εδώ κάναμε αναφορά και εγώ και ο Γιώργος και όλοι, ότι αυτές οι ζωγραφιές πρέπει κάποτε να μπουν σε ένα μουσείο για να θυμίζουν τι ακριβώς συνέβη τότε στο μάτι. Κύριε Ταοξή, ένα σχόλιο και από εσάς. Είμαι πολύ οργισμένος με την υπόθεση στο μάτι. Η λέξη τραγωδία είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει το τι υπέστησαν και το σημερινό ψυχικό κόσμο των επιζώντων. Να πω ότι, μια και μιλάγαμε πριν για το αν υπάρχει ή όχι πολιτική παρέμβαση και τέτοια, ότι θεωρώ, θαρώ, πως σε συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Διότι 7 από τους κατηγορουμένους, αντί να πάνε στο σπίτι τους, έχουν αναβαθμιστεί υπηρεσιακώς. Παρά το γεγονός ότι είναι κατηγορούμενοι. Οι 2 επί ΣΥΡΙΖΑ και οι 5 επί Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Είναι... Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει ένας ανακριτής, ο οποίος δίνει μόνος του τη μάχη αβοήθητος να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος. Και όμως, 3 φορές η εισαγγελία του τα γυρίζει πίσω και του λέει όχι, σε βαθμό πλημελήματος. Και οι αναφορές, οι νομικές αναφορές που κάνουν, αν τις πάρω και τις δείξω σε άλλα δικαστήρια που δικάζονται άλλοι άνθρωποι, θα με λιδωρήσουν οι δικαστές. Και όμως, αυτές τις νομικές παραδοχές χρησιμοποιεί η εισαγγελία Αθηνών για να αρνηθεί την δικαίωση του αιτήματος και των ισχυρισμών αυτού του εξαίρετου αγωνιστή της δικαιοσύνης, του έκτου ανακριτή πλημελιωδικών Αθηνών. Δεν λέω το όνομά του. Κύριο Μαρνέρη, το λέω. Θανάσιος Μαρνέρης, έκτος ανακριτής. Εντάξει. Το λέμε εμείς. Δεν έχει σημασία να και λέμε αλήθεια. Το τελευταίο που θέλω εδώ να σας πω είναι ότι εχθές απολογήθηκε και ο τελευταίος κατηγορούμενος, άρα ολοταχώς κλείνει ο φάκελος από την ανάκριση και θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία πλημελιωδικών για την σύνταξη βουλεύματος. Παραπεμπτικού βουλεύματος. Επειδή μιλήσαμε πριν για πολιτική σκυλεύση, εγώ θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτό το αφιέρωμα, αυτό το βίντεο, με τις σπασμένες φωνές σε όλους αυτούς οι οποίοι αφενός αποκόμισαν πολιτικά ωφέλη, αφετέρου υποσχέθηκαν πολλά πράγματα τα έτσι οποία δεν έχουν κάνει το παραμικρό έτσι και είναι κολάσιμο για όλους αυτούς το γεγονός ότι μιλάνε ακόμα για ανυπέρβλητα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Γιώργο, εδώ έχω το εξής παράπονο και το διατυπώνω και εκ μέρους των ανθρώπων που έχουν χάσει ανθρώπους και έχουν καταστραφεί περιουσίες τους και έχουν ζήσει αυτά που έχουν ζήσει. Σε άλλες περιπτώσεις η πολιτεία φέρεται με πολύ μεγάλη γαλαντομία και σκορπίζει εκατομμύρια. Εδώ που θα έπρεπε να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, δεν πάει κανείς, δεν δίνουν τίποτα και να τα αποτελέσματα. Κύριε Ταοξή, εμείς είμαστε τελειώσα εδώ και θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σόμπολο, να του ευχηθώ καλό μήνα. Εγώ και θα τον ευχαριστήσω με αυτό που του είπα, με το διπορικό από τον ιό Σόμπολο που στο αστυνομικό θα τον περιμένατε στην εκπομπή, αλλά όλοι οι συνεργάτες που είναι έξω έχουν κάνει αποστολές, έχουν χαρεί αυτά τα ταξίδια. Έτσι. Ο Γιώργος είχε πάει Αλόνισο, είναι πολλά τα ρεπορτάζ που θα δούμε προσεχώς, αλλά για σήμερα, πρώτη του μήνα, σας αποχαιρετάμε με το καμάρι σας, το γιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα και καλή άνοιξη και όλα καλά και επιτυχίες πολλές σας εύχομαι. Σας αγαπάμε πολύ. Καλό μήνα, δάσκαλε. Δάσκαλε, σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους σε όλους.
Παρακαλώ, το ταξίδι αφιέρωμα στον κύριο Σαμπούλα. Κυρά Παναγιά, ένα παραδεισένιο ερμονήσι βορειοανατολικά της Σαλονίσου. Όλο και όλο 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, όπου οι θαλάσσιες φώκες έχουν το καταφυγείο τους. Η κυρά Παναγιά πήρε το όνομά της από τον κοναστήρι που βρίσκεται εκεί και είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου. Βρέθηκε στην ιδιοκτησία του Αγίου Αθανασίου το 993 μετά Χριστόν από δύο ιερομόναχους και χρησιμοποιήθηκε ως μετόχη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα. Ο Γιώργος Σόμπολος συνάντησε εκεί τον Γέροντα Ονούφριο, τον άνθρωπο που τα τελευταία 22 χρόνια έχει ως έργο του την αναστήλωση, τη συντήρηση και την ανάδειξη του προσκυνήματος. Λίγο πριν από τη μεγάλη γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου, ο Γέροντας άνοιξε για πρώτη φορά σε τηλεοπτικό συνεργείο τις πόρτες της Μονής, μίλησε για την ιστορία του ναού, αλλά και την καθημερινή ζωή σε έναν τόπο που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει και η ψυχή αγάλεται από ηρεμία και κατάνοηση. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό αντίγραφο της Περγαμηνής, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής, με την οποία μεταφέρεται η ιδιοκτησία του νησιού στην Ιερά Μονή Μεγής Λαύρας. Είναι πάνω σε δέρμα ζώου, είναι Περγαμηνή, και έχει καταγραφεί το 993. Περιγράφει ότι ο Κοσμάς ο Ιερομόναχος μαζί με τον αδελφό του Σάβα κτλ. Δεν σας πω πολλές λεπτομέρειες, απέκτησαν την κυριότητα αυτής της νήσου, πληρώνοντας 40 χρυσά νομίσματα στον τότε έπαρχο της περιοχής και κτίσανε το πρώτο μοναστήρι, ας πούμε, προς τιμήν της κυρίας Θεοτόκου και συγκεκριμένα επωνόματι του γενεσίου της Θεοτόκου, που εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είχαν συχνές επιθέσεις από τους σαρακινούς, οι οποίοι τους κλέφαν τα ζώα, γιατί είναι μια από τις κύριες, ας πούμε, δραστηριότητες της Μονής, η κτηνοτροφία δηλαδή. Σκοτώνουν οι υπαλλήλους που εργάζονται εδώ πέρα, ας πούμε, στα διάφορα πίμνια που είχαν και τελευταία σκοτώσανε, ας πούμε, και τους μοναχούς. Και ο Κοσμάς Ιερομόναχος λέει ότι επέζησε ως εκθάματος. Γι' αυτό καταφεύγει στη Μεγίστη Λαύρα, η οποία είναι αυτοκρατορικό μοναστήρι, και υπολόγιζε ότι ο αυτοκρατορικός στόλος θα περνούσε από το Άγιον Όρος, να επιτηρεί εκεί και να προστατεύει και θα κατέβαινε και στα μετόχια του. Εδώ υπάρχει λοιπόν ο χώρος όπως το πρώτο διαμέρισμα, όπου ο ελαιόκαρπος συνθλίβεται και γίνεται ελαιόπαστα. Συνήθως αυτές οι πέτρες είναι από τις μικροθήβες και εδώ συνθλιβόταν λοιπόν ο καρπός, τον μάλιστα χρησιμοποιούσαν και ζώο. Εδώ ο δεύτερος χώρος είναι ο χώρος όπου η ελαιόπαστα από εδώ μεταφέρει το στην πρέσα, τοποθετεί το μέσα σε αυτούς τους σάκους, τους τοποθετεί τον ένα πάνω στον άλλο και με τη σύνθλιψη έβγαινε, ας πούμε, θα λέγαμε το πρώτο λάδι, το οποίο ήταν εξαιρετικής ποιότητας, διότι ήταν με ψυχρή, ας πούμε, θα λέγαμε, πίεση. Εδώ είμαστε στο χώρο του Μακιπιού. Μακιπιόν είναι ο φούρνος, εκεί που κατασκευάζουμε, ας πούμε, τον άρτο. Εδώ έχουμε δύο φούρνους, έναν ευρύτερο που συνήθως ψήνουμε το ψωμί και στον άλλο χώρο μπορεί να ψήσουμε, θα λέγαμε, φαγητό. Μετά το ελαιοτριβείο και το πατητήρι έχουμε αυτόν τον ωραίο ξώστη, ο οποίος, ας πούμε, λέγαμε, είναι σχεδόν πάνω από τις στέγες της Μονής και έχει κανείς, ας πούμε, θα λέγαμε, απρόσκοπτη τη θέα σε όλο το πέλαγος που εκτείνεται. Αρχίσαμε την αναστήλωση αυτής της Μονής το 2008, αποκαταστήσαμε και τον Δρούλο και πάνω έχει τον ωραίο σταυρό, ο οποίος είναι αντίγραφο από το καθολικό της Μεγής Λαύρας, το Κοντονοστάσιο. Έχει την εικόνα, έχει μια καμπάνα η οποία έχει κατασκευαστεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας το 1911. Απέναντι έχουμε την κεντρική όψη, ας πούμε, της εκκλησίας, όπου κάπου κάτω από το καμπαναριό υπάρχει η εικόνα της Παναγίας, της Κυρά Παναγιάς. Είναι η επωνυμία της αυτή, όπου παρίσταται το νησί, ο θρόνος της κυρίας Θεοτόκου πάνω στο νησί. Ο Άγιος Αθανάσιος, αυτός που αγόρασε όλο το χώρο αυτό το νησί, με το σύμβολο που θα σας δείξω, και πατέρες οι οποίοι με τη βάτσιζη κάνουν αγιασμό. Είναι ένας πίνακας, είναι τα αδελφία. Έπρεπε να βάλουμε βέβαια
Φώκια σχεδιαστή. Αλλά επειδή η φώκια δεν συνηθίζεται στους εκκλησιαστικούς χώρους, δηλαδή δεν είναι ένα ζώο το οποίο απεικονίζεται, ας πούμε, θα στις διακόσμους, έτσι, εκκλησιαστικούς κτλ. Ένας λόγος είναι αυτό και ένας άλλος λόγος είναι ότι είναι και κλέφτρα και τα έχουν μαζί της. Για να κλέβει τα ψάρια τα έτοιμα και επίσης έχει κλέψει και το όνομά μας. Τη λένε Μονάχος Μονάχος. Και γι' αυτό λοιπόν δεν την βάζουμε μετά. Αν θα μετανοήσει, λέω, έχει αλλάξει το όνομα και μας αποδώσει αυτό που μας ανήκει. Λοιπόν, και πάρει αυτή άλλο όνομα, αυτό που έχει. Φώκια. Όχι Μονάχος Μονάχος. Φοβερό τοπίο για τις σποράδες, η κυρία Παναγιά, τα αγριοκάτσικα όπως σας είπα, το μοναστήρι, τα πάντα εκεί. Και αν θα πάτε το καλοκαίρι στις σποράδες, ευκαιρία να τα επισκεφτείτε, καθώς το καραβάκι σας πηγαίνει εκεί. Και είναι μαγικό να σας επιτρέψει να ζήσετε έτσι και να πάτε κοντά εκεί, στο νησάκι και να δείτε την κυρία Παναγιά. Λοιπόν, Δήμητρα, θέλω να μου πεις πώς θα ξεμπλοκάρουμε από όλο αυτό που ζούμε τώρα, έτσι. Ποια συμβουλή θα μας έδινες? Βοήθησες και εσύ λίγο με τα τοπία που είδαμε. Κοίταξε να δεις, Ζήνα. Είναι μια φάση που όλοι είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι από αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ η επαφή με τη φύση. Να βγούμε, να περπατήσουμε, να αθληθούμε, να φτιάξουμε τη διατροφή μας, να τρώμε καλύτερα. Ενώ για να έχουμε και σωματικές αντοχές, δηλαδή να συνεργαστεί και το σώμα μας σε αυτό, είναι σημαντικό καθένας να έχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Αυτό χτίζεται. Ακόμα και αν δεν χτίζεται, είμαστε όλοι στην ίδια φάση. Οπότε ανοίξτε την πόρτα, δείτε ποιον έχετε δίπλα σας και πες του σήμερα πώς είσαι, καλημέρα. Επίσης υπάρχουν γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Το 1306 είναι το πενταψήφιο νούμερο που μπορεί να πάρει κάποιος. Πολύ σημαντικό θεωρώ επίσης να έχεις μια έγκυρες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με τον κορονοϊό. Και να μην βουλιάζετε όλη τη μέρα σε αρνητικές ειδήσεις. Μια φορά τη μέρα να ενημερώνεστε υπεύθυνα, όρημα για το τι γίνεται, πού πάμε. Και από εκεί και πέρα να στρέφεστε σε άλλα ευχάριστα πράγματα. Και κυρίως για αυτούς που δουλεύουν και στο σπίτι, να μην χάνετε τα όρια στο πρόγραμμα της ημέρας, γιατί εκεί μπορεί να δουλέψεις πολύ περισσότερο από όσο δούλευες πριν. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι, πια δεν ξεχωρίζουν ποια είναι η δουλειά, ποια είναι η χαρά και ποια είναι η ξεκούραση. Η διασκέδαση, που είναι η ξεκούραση. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω όσο έχουμε ο ένας τον άλλον, θα τα καταφέρουμε. Έτσι λέω κι εγώ. Τα ΜΜΕ βοήθησαν την ψυχολογία του κόσμου όλο αυτόν τον καιρό. Διαφημίσεις. Φτάσαμε στο τέλος. Ούτε ένα ψέμα δεν σας είπαμε σήμερα, κύριε Ταόξη. Ως γνωστόν, οι δικηγόροι δεν λένε ποτέ, μα ποτέ ψέματα. Λένε πάρα πολλά ψέματα. Έκανε λάψους, καλέ, βέβαια, το καρφώθηκε. Ανάλογα με το ύφος και το ήθος του δικηγόρου. Μάλιστα. Και εμείς σήμερα είπαμε, όλοι οι παρόντες και οι συμμετασχόντες στη συζήτηση, είπαμε μόνο αλήθεια. Ωραία γραβάτα, κύριε Ταοξή, ξέχασα κυρία να το πω. Μαρούπα. Ωραία η ορχιδέα που μου φέρατε για την οικία μου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κουσουλέ, σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Σπύρο. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Το κορίτσι μου εδώ, η Δήμητρα, ξεκινάει και ένα όμορφο site. Είδες ότι δεν ξεχνώ. Και να πούμε δημοσίως ότι και η Δήμητρα, όπως και εγώ, έχουμε ρίζες, καταβολές από τη Δραπετσόνα. Δώσε μου λίγο το χρόνο να πει κάτι το κορίτσι στο τέλος. Μου φίλος. Ο πατριός μου. Δώσε μου την ευκαιρία να πει κάτι το κορίτσι στο τέλος για το site του. Να πει. Την Κυριακή. Θα με πάρουν στον αέρα. Την Κυριακή. Είναι Κυριακή. Κάτι για το οποίο δούλεψα πολύ. Τελείως προσωπικό. Πώς το λένε? www.dimitrazafia.gr. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι τόσο απλό. Θα πέσει το σύστημα. Θα πέσει το σύστημα της Δήμητρας την Κυριακή. Εμείς εδώ αύριο στις 12 ακριβώς. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Γεια σας.